γίνει αυτές οι τρεις προτάσεις. Διαβάσω και καταλήγουμε σε κάποια. Ένα είναι το γεγονός που είπε το Εργατοπαλληλικό Κέντρο και κάποια άλλη δύο φορείς, στους οποίους αυτή τη στιγμή δημιουργούν, ότι μιλάνε για ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα. Το οποίο εννοείται. Σε αυτό που έχουν καταλήξει όλοι είναι σε ένα γενικό συλλαλητήριο, σε Χίο και σε Μυτιλίνη, για Τετάρτη 23 Δευτέρου, ώστε να έχουμε το απόγευμα, ώστε να έχουμε και... Το απόγευμα, με συγχωρείτε, νυχτώνει εύκολα και παρισφύγουν διάφορα στοιχεία. Μέρα μεσημέρι, 11 η ώρα, για να μπορούν να έρθουν και τα χωριά. Αφού θα υπάρχει και απεργία, αφού θα υπάρχει και απεργία, δηλαδή θα συμμετέχουν και άνθρωποι εργαζόμενοι, να γίνει πολύ. Ωραία. Άρα καταλήγουμε σε Γενικό Συλλαλητήριο, σε Χίο και Μυτιλίνη, Τετάρτη 23 Δευτέρου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Απλά θα πρέπει να βρεθούμε. Γιατί Λέσβο, αφού πάνε και στη Μυτιλίνη, και στη Χίο. Λέσβο, όχι Μυτιλίνη, Λέσβο. Να, συγγνώ. Απλώς θα γίνει στη Μυτιλίνη. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στην Ίσο Λέσβο, στην πόλη της Μυτιλίνης, για να το θέσουμε σωστά. Λοιπόν, και αντιστοίχως στη Χίο, Τετάρτη 23 Δευτέρου, 12 η ώρα. Απλά θα πρέπει να μιλήσουν όλοι οι φορείς, ώστε να καθορίσουμε το πλαίσιο στην ατζέντα την οποία θα έχουμε για το τι ακριβώς ζητάμε, το οποίο, αυτό που είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μυτιλίνης, ο κ. Κουζινόγλου, για να προχωρήσουμε και περαιτέρω, όχι μόνο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κ. Σπυλάνης, για να μπορέσουμε να προσπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Το Περιφερειακό Σύμβουλιο του Βορείου Αιγαίου είχε συνεδριάσει την περασμένη Δευτέρα. Και παράλληλα με τη μόνιμη απόφαση που υπάρχει, που αρνείται τις δομές, εδώ και καιρό αυτό το ψήφισμα, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ασχολήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας με δύο θέματα. Πρώτον ήταν αυτή η τροπολογία που επέκειτο να ψηφιστεί, που θα μετέφερε αρμοδιότητες από την περιφέρεια προς την κεντρική διοίκηση, προς την Υπουργείο Μεταναστεύσεως, και αφετέρου για το τι μέλη γενέστε με τις κινητοποίησεις για τη Βάστρια. Και είχε πάρει μια απόφαση που μπορώ να πω ήταν σχεδόν ομόφωνη. Είχε 26 ψήφους, 26 υπέρ, 4 κατά και 4 λευκό παρόν. Σχεδόν ομόφωνη. Και η διαπαραταξιακή ήταν η απόφαση, γιατί από όλες τις παρατάξεις ψήφισαν. Αυτή η απόφαση έλεγε τρία σημεία. Έλεγε, Δευτέρα ήταν αυτό, την Τρίτη θα να μεταβούν οι αρχηγοί των παρατάξεων και ομιλών στη Βάστρια, να δούμε τι είναι αυτή η Βάστρια. Να ξέρουμε, εγώ δεν την ήξερα ποτέ. Το κάναμε. Πήγαμε. Αρκετή αρχή παρατάξεων, πήγαμε και είδαμε τι ήταν. Το δεύτερο σημείο της αποφάσεως έλεγε την Τετάρτη, την άλλη μέρα, η αρχηγή παρατάξεων και ομιλών να μεταβεί στη Βουλή, που ήταν η μέρα που θα ψηφιζόταν αυτή η τροπολογία που μετέφερε τις αρμοδιότητες, και να κάνουμε παράσταση, να μιλήσουμε και να επιδώσουμε το ψήφισμα σε όλα τα κόμματα. Το κάναμε. Πήγαμε. Πρώτα αρχίσαμε από τον κύριο Κουτσούμπα, μας δέχτηκε εξαιρετικά, μιλήσαμε, έβγαλε και ανακοίνωση και μετά είδαμε όλους. Ο δε πρόεδρος της Βουλής, κύριος Τασούλας, λόγω του κορονοϊού είχε αυστηρά μέτρα με τον κορονοϊό, αυστηρά μέτρα προστασίας, θέλησε να πάω μόνο εγώ και πήγα εγώ. Και τα ίδια είπα που έλεγα και στις άλλες παρατάξεις. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Και το τρίτο σκέλος, για το οποίο σας καλέσαμε σήμερα, αφού σας κάνουμε αυτή την ενημέρωση, έλεγε συγκεκριμένα, στο άμεσα προσεχές διάστημα, σε συνεργασία, φωνάξω μια κοπέλα να πάρει παρουσίαση, με φορείς, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα κλπ, να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για διακοπή για ένα 24ωρο κάθε δραστηριότητος, αναφερόμενοι στη Βάστρια πάντα. Σήμερα κάνουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κανένα φορέα. Όποιον φορέα φανταζόμαστε, τον καλέσαμε. Δεν κάναμε κανένα αποκλεισμό. Και μάλιστα καλέσαμε και τους τρεις βουλευτές και φορείς και καλέσαμε και τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να έρθει,
Ανοιχτή συζήτηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν χωρά κανένα αποκλεισμό. Αν ξεχάσαμε κάποιο φορέα, να μας το πείτε, έστω και τώρα να τηλεφωνήσουμε, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάτι. Το εργατικό κέντρο το καλέσαμε, που δίνεται σε κάποια λίστα και το προσθέσαμε. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, άρα, το θέμα που θα κουβεντιάσουμε τώρα είναι, θα συζητήσουμε, είναι οι απαραίτητες συνεννοήσεις, αφού προηγηθεί μια σύμφωνη γνώμη ή όχι σύμφωνη γνώμη, για μια 24ωρη κινητοποίηση. Αυτό είναι το θέμα. Προφανώς, το λόγο που θα πάρει όποιος πάρει, θα μπορεί να αναφερθεί και γενικότερα. Του κόψουμε το λόγο. Μπορεί να μιλήσει γενικότερα. Ναι, είναι αυτό, Γιάννη. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή που έκανα. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσει πρώτα ο Γιάννης που σήκωσε, ο κ. Σπυλάνης που σήκωσε το χέρι του. Και αν θέλει ο ανμόδιος αντιπεριφερειακής μεταναστευτικής κρίσης να μιλήσει, κάτι να προσθέσει. Όχι, συμφωνώ με αυτά που είπατε, έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Να πούμε όμως ότι έχουν γίνει και μερικές ενέργειες νομικής φύσεως, οι οποίες έγκυται σε προσφυγή Συμβούλιο Επικρατείας, και χτες κουβεντιάσαμε με τον Περιφερειάρχη αν μπορεί να γίνουν κάποια ασφαλιστικά μέτρα και να τους, εν πάση περιπτώσει, να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αυτή είναι η βάστρια, αυτά μπορεί να συμβούν και ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που θα πράξει και θα εκτελέσει, τα έργα που θα εκτελέσει εκεί πέρα. Δηλαδή, σε ένα μέρος το οποίο, τι άλλο είναι νατούρα, είναι προβληματικό, είναι δάσος, μπορεί να γίνει, να καεί όλο το νησί από αυτή την περιοχή. Λοιπόν, από εκεί πέρα θα δούμε και τι άλλο συμβαίνει, τι άλλο μπορεί να γίνει. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε εδώ και όταν αποφασίσετε, θα είμαστε μαζί. Μία ερώτηση θα μπορούσα να κάνω. Μία ερώτηση πριν ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις. Αναφορικά... κύριε Πιθάλη, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, απλά για να το διευθύνω λίγο. Απλά, επειδή έχουμε τον κύριο βουλευτή, αν είναι να προηγηθεί, θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση ή να αρχίσουμε με τους αρχηγούς παρατάξεων. Όχι, εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ αυτή τη συγκεκριμένη. Θα τοποθετηθώ, αλλά μια ερώτηση θέλω να κάνω γενικότερα προς το Προεδρείο, τέλος πάντων, αυτής της συνάντησης της σημερινής. Αυτές οι κινήσεις που ανέφερε ο κύριος Κουρσουμπάς, νομικής φύσης, πιστεύετε ότι θα έχουν αποτέλεσμα? Γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή, αυτή η προσφυγή για ασφαλιστικά μέτρα στο ΣΤΕ. Καταρχάς, να πω ότι άποψή μας είναι το τι θα πουν οι φορείς. Αυτή τη στιγμή η τοπική κοινωνία είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι σε όλη αυτή την ιστορία και ενισχύουμε τον όποιον αγώνα. Γνωρίζουμε το πώς κινείται η δικαιοσύνη σε αρκετές των περιπτώσεων της καθημερινότητας, της κοινωνικής ζωής κτλ. Εάν η όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσφεύγουμε εμείς για ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου, υποθέτω τώρα, έτσι, για αυτό το λόγο δεν προσφεύγουμε, για ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να γίνει διακοπή των εργασιών. Εάν είναι θετική η απόφαση, σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Θετική νομικά, είναι... νομικά, τα χέρια μας δένονται. Έχουμε σκεφτεί δηλαδή αυτό το ενδεχόμενο? Ναι, το κουβεντιάσω. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε προσφύγει ακόμα. Εντάξει. Κύριος Βαδική, έχουμε νομικούς στην Αθήνα. Ναι. Που εξεργάζονται τα θέματα. Ναι. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Πολύ σωστά το είπατε. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να κατέβει κάτω, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα τους φοβίζει και τους τρομάζει. Άρα θέμα συζητήσεως και αυτό που λέτε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέραν αυτού το δικό μου. Ναι, αυτό θέλω να συμπληρώσω τώρα στην κυρία Κυρίση. Κυρία Κυρίση, νομίζω ότι ως Περιφερειακή Αρχή, ναι, γι' αυτό σας απαντώ, ως Περιφερειακή Αρχή... Γράφετε και το φορέα που εκπροσωπεί ο καθένας, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Οφείλουμε, εκ του νόμου, να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη, για να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Τώρα, αυτό που λέτε ότι η δικαιοσύνη, αν μεροληπτεί ή όχι, αυτό το αφήνουμε, εντάξει, είναι ο καθένας πώς το προσεγγίζει. Θεωρώ όμως ότι σε πολλά σημεία, μπορούμε να δούμε πρόσφατα δηλαδή στοιχείο, τουλάχιστον όσον αφορά τη ΔΙΑΛ, η δικαιοσύνη απέδειξε ότι όντως δεν έπρεπε να γίνει εκεί πέρα. Και βγήκε, ας πούμε, θετική υπέρ ημών, εντάξει. Οπότε,
δεν πρέπει να το αποκλείσουμε, πρέπει να κινηθούμε εκεί. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όλοι πιστεύω εδώ πέρα οι φορείς κινούνται πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας είναι να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό κιόλας κινούμαστε σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ασκηθούν η Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης, το εξάγγειλε κιόλας σε δήλωσή του. Θα προσφύγουμε. Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, γιατί θεωρούμε ότι. Πολύ, ναι, πολύ ευχαρίστω. Ναι. Αγλαία Κυρίτση, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό που λέει είναι θέμα υπαρκτό. Θα το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχε. Είμαι επικεφαλής της Παράταξης Πολιτών. Το θέμα που έθεσε η κυρία Κυρίτση προφανώς είναι ένα θέμα. Αλλά κινούμαστε πάντα σε δύο επίπεδα, σε θέματα νομιμότητας και σκοπιμότητας. Εδώ δεν έχουμε έρθει να δούμε τα θέματα της νομιμότητας, θα τα ζητήσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ είναι το θέμα πολιτικής σκοπιμότητας. Θέλουμε να γίνει η δομή και κυρίως συμφωνούν οι τοπικές κοινωνίες όπως διατείνεται το Υπουργείο και ο κύριος Υπουργός. Τι εικόνα δίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε και εδώ η απόφαση θα είναι καθαρά πολιτική και όχι προφανώς νομική. Ποια είναι η κατάσταση και ποια η προοπτική. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε ό,τι αφορά το θέμα. Το θέμα, κατά την άποψη τη δική μας, δεν είναι αν θα γίνει η δομή στη Βάστρια, αν θα γίνει στο Καρατεπέ, αν θα γίνει σε όποιο μέρος επιλέξουν, και αυτό ισχύει και για εδώ και για τα υπόλοιπα νησιά, αλλά ισχύει αν πρέπει να γίνουν δομές, τι είδους δομές και ποιες είναι οι προοπτικές των νησιών πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θα ξεκινήσω από το αναπτυξιακό. Ξέρετε ότι ως παράταξη συζητάμε πάρα πολύ τα θέματα τα αναπτυξιακά και τα θεωρούμε κρίσιμα και έχουμε πει από την αρχή ότι η λογική της κυβέρνησης, δίνοντας άφθονη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και καμία για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τα νησιά, δείχνει και την επιλογή της, τι θέλουμε να κάνουμε. Και το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλουμε τα νησιά μας να γίνουν λέρος της δεκαετίας του 50 και μέχρι του 80, όπου τα νησιά ζούσαν από την ψυχιατρική κλινική, την οποία όταν ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση την έκλεισε έχοντας διαπομπεύσει και το νησί. Ξέρουμε την εποχή εκείνη, όλη εκείνη την περίοδο, επειδή τα χρήματα ρέαν πολλά στη δομή τη ψυχιατρική, τίποτα άλλο δεν έγινε στην Λέρο. Όταν έκλεισε η δομή, άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά η Λέρος. Τι έχει γίνει στη Σάμμο? Ήδη έχουν προσληφθεί πάνω από 100 άτομα στη δομή. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι απλώς κάθονται, διότι οι μετανάστες που είναι εκεί είναι πάρα πολύ λίγοι, απλώς κάθονται και συζητιέται ευρύτερα στην τοπική κοινωνία ότι αυτός είναι ο τρόπος διαχείρισης του προσφυγικού, θα προσληφθούν πολλά άτομα, έχουν πέσει ήδη τα χρήματα και η διαχείριση του προσφυγικού πολιτικά θα γίνει μέσα των χρημάτων που θα πέσει με διάφορους τρόπους. Άλλωστε είδαμε ότι χτες και για το Δήμο Λέσβου δόθηκαν εκατομμύρια, στα λόγια πιθανώς, στα έργα θα δούμε αν θα είναι στην πράξη, εξωθεσμικά. Ο αντιπρόεδρος αποφάσισε να δώσει χρήματα έτσι. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ποια είναι η προοπτική αναπτυξιακή των νησιών μας. Και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε πάρα πολύ έντονα είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Λέει ο κ. Υπουργός ότι οι δομές θα είναι μικρές, είναι αποτρεπτικές, είναι. Ας μην ξεχάσουμε την εγκύκλιο που βγήκε ξαφνικά μέσα στο Γενάρη, η μεταφορά όλων που θα έρχονται στην Ελλάδα θα πηγαίνουν στα νησιά. Αποσύρθηκε μέσα σε λίγες ώρες όταν έγινε της κακομοίρας σε όλη την Ελλάδα. Άρα, όταν φτιαχτούν οι δομές, η εγκύκλωση μπορεί να ξαναέρθει και όλοι όσοι έρχονται θα έρχονται και θα μένουν στα νησιά. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι εμείς δεν θέλουμε τίποτα, είμαστε αρνητικοί στα πάντα. Έχουμε τοποθετηθεί και νομίζω έχουμε τοποθετηθεί όλοι, το είπαμε και στη Βουλή, νομίζω με σύμπνοια και δική μας που πήγαμε εκεί, έστω και αν ξεκινάμε από διαφορετική βάση. Αυτό είναι σίγουρο. Και με αυτούς που συζητήσαμε, που και εκείνοι έχουν διαφορετική βάση. Είδαμε το ΚΚΕ, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε το ΚΙΝΑΛ, δεν είδαμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είδαμε τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν μας δέχτηκε. Είδαμε το ΜΕΡΑ 25, έτσι, και είπαμε τα ίδια πράγματα. Τα νησιά είναι στην πρώτη γραμμή
θα δέχονται μετανάστες. Χρειαζόμαστε όχι δομή, εγώ δεν θέλω να λέω τη λέξη δομή, ένα kit όπως λεγόταν πριν, το οποίο θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στην υποδοχή και ταυτοποίηση και μέχρι εκεί. Να συζητήσουμε αν πρέπει να υποβάλουν και την αίτηση ασύλου και να φεύγουν μετά. Εγώ θα το συζητήσω, δεν είναι θέμα αυτό. Αλλά δεν θα είναι μόνιμης παραμονής και δεν και κυρίως δεν θα είναι το προκικά όλης της χώρας στα νησιά. Δηλαδή όποιοι τελικά, σε όποιες απορρίπτεται το άσυλο, θα έρχονται στα νησιά και θα μένουν εδώ μέχρι να τους δεχτεί η Τουρκία, το Πακιστάν, η Νιγηρία, όποια χώρα είναι. Γκέτο. Δημιουργία του γκέτο. Όπου και αν είναι αυτό. Όπου και αν είναι αυτό. Το είπαμε στην κυρία Γκμίντερ από την πρώτη φορά που ήρθε εδώ. Και της εφιστήσαμε την προσοχή. Γκέτο. Τα έχετε δει πώς λειτουργούν και τα ανοιχτά γκέτο. Πώς λειτουργούν στην Ευρώπη. Έχετε εικόνα, της είπαμε. Κατέβασε το κεφάλι. Δεν είπε τίποτα. Τα κλειστά γκέτο, καταλαβαίνετε τι θα γίνουν όταν βάλεις ανθρώπους και τους αφήσεις εκεί χωρίς καμία προοπτική. Τι θα γίνει. Θα είναι και ανοιχτά, όπως ο κ. Νταράκης λέει, ελεγχόμενα, λέει κλειστά, λέει μη άνοιχτα. Ανοιχτό, ειδικά όταν μιλάμε για τη Βάστρια, ανοιχτό ή μη ανοιχτό, τι σημαίνει. Πήγαμε, δεν το ξέραμε, για πικνίκ είναι υπέροχη περιοχή. Για να κάνουμε τουρισμό περιβαλλοντικό, περιπατητικό, ό,τι θέλετε, να φτιάξουμε ένα χωριό εκεί που να έρχονται τα παιδιά από όλο το πλανήτη και παιδιά του τρίτου κόσμου να περνάνε εκεί, πάρα πολύ ωραία. Για φυλακή, πώς, από πού προκύπτει αυτός ότι είναι χώρος. Αν οι άνθρωποι αυτοί εξαγριωμένοι, που θα εξαγριωθούν αργά ή γρήγορα, βγουν έξω, θα το κάψουν όλο. Θα μας κάψουν όλους. Διότι θα είναι εξαγριωμένοι. Μιλάω για γκέτο, δεν μιλάω ούτε αν είναι τι εθνικότητα είναι κλπ. Γκέτο, λένε πολλοί ότι δεν θα έρχονται. Έχει διαβάσει κανείς τον διεθνή τύπο, ξέρετε τι γίνεται στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πώς τους κρατάνε. Αυτούς που κάνουν, ξέρουν ότι η Λιβύη είναι πολύ επικίνδυνο μέρος για να περάσουν στην Ευρώπη. Ξέρουν ότι μετά έχει 200 μίλια ναυτικά, πάνε εκεί και θέλουν να πάνε στη θάλασσα. Κύριε Σφυλάκη, πολύ σύντομα. Ναι, τελειώνω. Θα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Έχετε δίκιο, αλλά απλά να το συντομεύουμε λίγο. Τους έχουν σε φυλακή και επειδή εξεγείρονται καθ' αυτής και λίγο, παίρνουν τα μυδράλια, σκοτώνουν μερικούς και τους αφήνουν τους υπόλοιπους εκεί. Μετά σταματάνε οι υπόλοιποι και περιμένουν τι θα γίνει, πώς θα μετακινηθούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επιπλέον, πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση. Είδαμε προχτές να ανακοινώνεται διώξη στοιχείο για παρακόλληση συγκοινωνιών. Η κοινωνία, η τοπική, αντέδρασε. Παρακόλληση συγκοινωνιών δεν έγινε γιατί τα φορτηγά κατεβήκανε, όπως και στη Μυτιλίνη και αργότερα. Παρακόλληση συγκοινωνιών τι ήταν, επειδή δεν κατεβήκαν τα μηχανήματα της Τέρνα και γι' αυτό διώκονται όλη η αυτοδιοίκηση και ο βουλευτής μαζί. Λοιπόν. Και αν υπάρχουν θερμοκέφαλοι, και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης που τους έταξε προεκλογικά πολλά πράγματα, δεν τα έκανε και αυτοί θύμωσαν. Εγώ δεν δικαιολογώ τις πράξεις, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, για όλα αυτά, η δική μας η πρόταση είναι ότι πρέπει να ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ακούει απλώς τον κύριο Μηταράκη να λέει ότι καλώς έχουν. Πέρα από τις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουμε εδώ, με τη δική σας συνδρομή, πρέπει να πάμε και στην Ευρώπη. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγνοεί ποια είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Ο κύριος Γεωργούλας. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, όπως είπε προηγουμένως ο Περιφερειάρχης, η απόφαση αυτή δεν ήταν ομόφωνη. Και θα ήθελα οι φορείς να ακούσουν το λόγο που διαφωνήσαμε εμείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ένα χάδι στην κυβέρνηση και είναι ένας αγώνας ο οποίος άμεσα πρέπει να μπορεί να ξεπουληθεί. Γι' αυτό εναπόκειται σε εσάς, τους φορείς, να υπερασπιστείτε τον αγώνα για να μην ξεπουληθεί κανένας αγώνας πάνω σε αυτά τα δικαιά αιτήματα. Και αναφέρομαι σε τρία γεγονότα τα οποία τα θέσαμε υπόψη της Περιφερειακής Αρχής, αλλά διαφώνησε αυτή και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Πρώτον, το ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για την επέμβαση, την εκστρατεία που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια, για να μην το ξανακάνει. Δεύτερον, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο γεωγραφικού εγκλωβισμού του 18 και του 20. Είναι βασικό αυτό.
Και τρίτον, ότι ο αγώνας μας είναι κοινός μαζί με τους πρόσφυγες. Τρία πράγματα τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά. Παρ' όλα αυτά όμως, και εγώ προσωπικά και η παράταξή μας είναι παρούσα σε αυτές τις στιγμές, γιατί σας λέω, σε εσάς πια απευθύνομαι, θα πρέπει αυτός ο αγώνας να διασφαλιστεί και να μην αρχίσουμε τα παζάρια πάνω στο οποίο διαφωνούμε. Θέλουμε μια μικρή δομή 500 ατόμων, όχι, θέλουμε μια μεγάλη δομή 2.000 ατόμων, όχι, θέλουμε μια λίγο μεγαλύτερη 3.000. Γιατί, επαναλαμβάνω, όπως είχα επαναλάβει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καμία επιστημονική έρευνα σε όλο τον κόσμο δεν συνδέει τη δημιουργία των κιτ με τις ροές. Και το είδατε κι εσείς. Και που το είχαμε και που δεν το είχαμε, άλλοτε αυξάνονταν και άλλοτε μειώνονταν. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση. Υπάρχει όμως μια πολιτική. Και σε αυτή την πολιτική πρέπει να είστε απέναντι. Και δεν είναι πολιτική μόνο σε σχέση με το προσφυγικό. Αυτό θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι φορείς. Η προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 70, δεν την ζήσατε όλοι εδώ πέρα, ελάχιστοι τη ζήσατε, είχε οδηγήσει σε διάλυση του κράτους πρόνοιας και όλων των εργατικών δικαιωμάτων που τα βιώνουμε μέχρι τώρα. Ζούμε και τώρα αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη ενεργειακή κρίση που θα τη δούμε στις τσέπες μας και στις ζωές μας, τις άμεσες συνέπειες τις επόμενες μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και το προσφυγικό εντάσσεται μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη πολιτική. Δεν είναι πέρα από αυτήν. Όταν αντιδρούμε για το προσφυγικό, αντιδρούμε για την κατάδεια των κυβερνητικών πολιτικών απέναντι σε αυτόν τον τόπο. Γιατί γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, αν δεν το γνωρίζουμε, δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε, ότι η κατάσταση που ζούμε, το οικονομικό-κοινωνικό σύστημα, βασίζεται σε καταστροφές. Καταστροφές ανθρώπων. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι το πελατειακό σύστημα και ότι αφορά κάποιον άλλον θα ήταν μακριά από εμάς. Αυτό το βιώνουν πάρα πολύ οι εργαζόμενοι και γι' αυτό το λόγο οι εργαζόμενοι, όσοι έχουν συνείδηση το ότι είναι εργαζόμενοι, σε αυτόν τον αγώνα θα είναι μαζί. Το πρόβλημα είναι ότι οι υπόλοιποι φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση ότι είναι εργαζόμενοι και να βιώσουν αυτές τις κρίσεις, μία από αυτές είναι και η προσφυγική, εντασσόμενοι στην ευρύτερη οικονομική, οι ίδιοι θα βιώσουν πολύ έντονα τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Ακρίβεια, φτώχεια, ενεργειακή φτώχεια, μιζέρια, ξεπούλημα του ίδιου του δουλειός. Και μέσα σε αυτήν την ευρύτερη υποβάθμιση περιοχών όπως η Ελλάδα και ειδικά περιοχών όπως το Βόρειο Αιγαίο που θέλουν να το κάνουν συγκεκριμένα γκέτο, υπάρχουν και αντίστοιχα στον κόσμο. Συγκεκριμένα γκέτο για αθώες ψυχές, αποθήκες ψυχών δηλαδή, εντάσσεται η δημιουργία των τεράστιων κιτ. Όταν λέμε αντιδρούμε στα κιτ, όταν λέμε αντιδρούμε και δεν δεχόμαστε συμβιβασμό πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε δίπλα μας την επιστήμη, σημαίνει ότι αντιδρούμε σε όλες αυτές τις πολιτικές που θέλουν να μας φτωχοποιήσουν, θέλουν να δημιουργήσουν, να αυξήσουν την ανεργία, θέλουν να μειώσουν τους μισθούς, θέλουν να χάσουμε την εργατική μας δύναμη. Θέλουμε τις ζωές μας πίσω, για να μην οδηγηθούμε στις δεκαετίες 50 και 60. Είναι ένα κομμάτι ευρύτερο σχεδίου και γι' αυτό η συγκεκριμένη συζήτηση σήμερα και σε εσάς τους φορείς, εσείς εναπόκειται σε εσάς το έργο, να δώσετε τον αγώνα, αυτόν τον ευρύτερο αγώνα, με προμετωπίδα το ΚΙΤ, αλλά από πίσω να υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και να διασφαλίσετε ότι κανένας από εμάς από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα μπει σε συζητήσεις. Παζάρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιωργούλα. Ο κύριος Βασιλούδης έχει ζητήσει το λόγο. Καλημέρα καθ' σε όλους. Εγώ αποδέχτηκα την πρόσκληση, έχοντας την πεποίθηση ότι εδώ θα συζητήσουμε τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε για τιμή ή για την ίδρυση του συγκεκριμένου κέντρου, όπως θέλετε ονομάστε το. Εγώ εδώ δεν ήρθα να κάνω πολιτική συζήτηση με κανέναν. Ούτε να τα βάλω με την κυβέρνηση, ούτε να το παίξω αντιπολίτευση. Επειδή βλέπω ότι η συζήτηση προς τα εκεί κατευθύνεται και δεν έχω καμιά όρεξη να ασχοληθώ με το θέμα, θα ήθελα να τοποθετηθούν πρώτα οι φορείς και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει περιθώριο για πολιτική συζήτηση, να γίνει. Εγώ, πέραν το ότι δεν μπορώ να απαντήσω στην απόφαση που θα ληφθεί θετικά ή αρνητικά, γιατί πρέπει να ρωτήσω το Σύμβουλιο του Συλλόγου πρώτα, εάν συμφωνεί να συμμετέχουμε ή όχι. Αλλά θα ήθελα η συζήτηση να επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα, παιδιά. Θα αντιδράσουμε ή δεν θα αντιδράσουμε. Το τι κάνει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφορά. Επίσης, όσον αφορά τη νομική υποστήριξη του αιτήματός μας, η κυρία Κυρίτσου, θεωρώ ότι δεν κατάλαβε καλά.
δεν μας δεσμεύει η κίνησή μας να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μπορούμε να κινηθούμε εξάρτητα εμείς ως φορείς και ως τοπική κοινωνία. Άσχετα με το τι θα κάνει το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο αργεί. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Εμείς όμως μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που θα αποφασίσουμε χωρίς να περιμένουμε κανένα Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, ζητάω λοιπόν, αν είναι εφικτό, τοποθέτηση των φορέων επί του θέματος των κινητοποιήσεων και από εκεί και πέρα. Αν υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Απλά ζητήσανε οι αρχηγοί των παρατάξεων, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να κάνουν μια τοποθέτηση. Θα θέλει να κάνει και μια τοποθέτηση και ο βουλευτής, ο κ. Μπουρνός, που είναι εδώ. Έχετε δίκιο. Ας μην αναλωθούμε, γιατί είμαστε πάρα πολλοί εδώ οι φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους οι φορείς. Σαν φορείς, τι ακριβώς προτίθεται να κάνουν. Γιατί γι' αυτό είναι και του λόγου συγκέντρωση. Πάντως, συμφωνώντας με τον κ. Βασιλουδή, η πρόσφυση έλεγε για την απόφαση για τις κινητοποίησεις. Και μην χάσουμε το χρόνο μας. Θέλετε, δύο λόγια θα ήθελα να πω και κύριε Βασιλούδη, ξεκαθάρισα στην αρχή. Απλά θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πώς αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Τον πρώτο λόγο όμως, και βέβαια τον έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και ως Λαϊκή Συσπήρωση πάντα στα κρίσιμα ζητήματα ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την εκπροσώπηση εκείνων των φορέων των συλλογικών που τους αφορά άμεσα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι αφενός θα πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση για μας των θεμάτων που ενδιαφέρουν και πλήττουν την τοπική κοινωνία και αφετέρου τη συνάφεια που έχουν τα ζητήματα μεταξύ τους. Δεν είναι ζήτημα, όπως το βάλατε εσείς, ήρθαμε εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε για τις επόμενες κινήσεις και να μην κάνουμε πολιτική. Μα τα πάντα κινούνται γύρω από την πολιτική. Πολιτική είναι η απόφαση να δημιουργηθούν οι δομές. Πολιτική είναι η απόφαση να υπάρχει ακρίβεια και αυτή τη στιγμή να γονατίζουν οι επιχειρηματίες, να γονατίζουν οι αγρότες, να γονατίζουν οι κτηνοτρόφοι και να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Πολιτική δεν είναι σε κρίσιμες περιόδους πανδημίας οι άνθρωποι να πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Όχι, θέλω να πω, ναι. Με αυτές λοιπόν τις θέσεις, το πιο σωστό είναι να ακούσουμε αυτή τη στιγμή τους φορείς που έχουμε καλέσει εδώ και την όποια απόφαση πάρουν οι φορείς, εμείς, όπως είπα στην αρχή, να συμπορευτούμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπουρνός, ο βουλευτής, και μετά θα περάσουμε στους φορείς, οπότε όποιος φορέας θέλει πρώτα να αρχίσει, να το δηλώσει. Κύριε Μπουρνό. Καλημέρα σε όλους και όλους. Καταρχάς θα ζητήσω συγγνώμη από τους φορείς και από το Προεδρείο. Ζήτησα το λόγο γιατί έχω σοβαρή υποχρέωση στις 11. Έχουμε έρθει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με τον συντονιστή της Νομαρχιακής μας, ο οποίος θα παραμείνει και μετά τις 11 για τη λήψη των αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να ακουστεί ως κλισέ, αλλά η στιγμή είναι κρίσιμη. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο παραπέντε, ούτε στο ακριβώς, είμαστε στο και πέντε σε αυτή τη συζήτηση. Περιέχει πολιτική κουβέντα για το τι θα κάνουμε με κινητοποιήσεις, βεβαίως, γιατί οι αποφάσεις για το προσφυγικό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι κατεξοχήν πολιτικές και από την πολιτική ορίζεται και η διαχείριση του προβλήματος, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Θα απευθυνθώ κυρίως στους φορείς, διότι με τον κύριο Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες του και τους επικεφαλείς των παρατάξεων που ήρθαν στη Βουλή, είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά και να καταλήξουμε, όπως είπε πιο πριν ο Γιάννης Σπυλάνης, ορμόμενοι από διαφορετικές αφετηρίες σε πολλά κοινά. Θα απευθυνθώ λοιπόν στους φορείς, μιας και έχουμε την ευκαιρία να τους έχουμε όλους εδώ. Θα πω το εξής, αντιλαμβάνομαι πλήρως τις δυσκολίες και τις δεύτερες σκέψεις που μπορεί να έχει ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εμπορικός κόσμος, τα μαγαζιά, ο κόσμος της εστίασης, η αγορά και ούτω καθεξής. Υπάρχει κατά τη γνώμη μου όμως ένα πολύ σοβαρότερο και κρισιμότερο διακύβευμα σε αυτή την κουβέντα που πρέπει να μας οθήσει στο να καταλήξουμε σε κάποιες μορφές κινητοποίηση. Υπόθηκε πιο πριν. Είναι το υπαρξιακό ερώτημα εάν επιθυμούμε να διαιωνιστεί μια κατάσταση που βλέπει ως μοναδικό αναπτυξιακό μοχλό για το νησί το προσφυγικό. Διότι τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί. Έχουμε προσφυγικό πληθυσμό 2.000 αυτή τη στιγμή, αλλά θα χτιστεί δομή 5.000.
Και εδώ έρχεται και μπαίνει η πολιτική. Δυστυχώς, αυτό που καθορίζει το πώς θα πάνε τα πράγματα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, που είναι το υποδιαπραγμάτευση σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συζήτηση οδεύει προς πολύ κακή κατεύθυνση. Και δυστυχώς η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί το ρόλο του δεσμοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντάλλαγμα τη ροή πόρων. Χρειάζεται αντισταθμιστικά η Λέσβος και τα υπόλοιπα νησιά που σήκωσαν το προσφυγικό? Φυσικά και χρειάζεται. Αλλά δεν μπορεί τα αντισταθμιστικά για όσα ήδη έχουν συμβεί τα προηγούμενα 7 χρόνια και τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να ρέουν, αρκεί να υπάρχει και μια αναπτυξιακή στρατηγική, θα τα κάνουμε αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί αυτά τα αντισταθμιστικά να είναι το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο για τα νησιά. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί και να διεκδικήσουμε να γίνουν πράξεις, δεσμεύσεις που έχουν ακουστεί όλο το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια που ακούστηκαν προεκλογικά το 19, να γίνει πράξη μια στροφή σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θέλουμε να προχωρήσει τοπική οικονομία και κοινωνία μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό περνάει μέσα από την ακύρωση του υπάρχοντος σχεδίου για μια υπερδομή η οποία έχει τα χαρακτηριστικά που έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές, με σκανδαλώδη τρόπο εφαρπάζονται αρμοδιότητες, με τροπολογίες που αφαιρούν αρμοδιότητες από την περιφέρεια και περνάνε σε έναν μετακλητό του κυρίου Μηταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπως έγινε στον Αναπτυξιακό Νόμο. Έχουμε μία σειρά σκανδαλωδών κινήσεων, οι οποίες αγνοούν την τοπική κοινωνία ή τουλάχιστον τη βούληση της πλειοψηφίας αυτής. Σε αυτές τις κινήσεις πρέπει να δοθεί μία απάντηση. Και άρα εμείς τασόμαστε υπέρ, με σεβασμό στους φορείς, να δούμε πού θα οδηγήσει η κουβέντα ως προς τη μορφή της κινητοποίησης, γιατί αυτοί έχουν να πάρουν πιο δύσκολη απόφαση, το είπα και πριν, για τα μαγαζιά τους, για τις επιχειρήσεις τους κτλ. Αλλά εγώ παρακαλώ να σκεφτείτε το μακροπρόθεσμο κομμάτι που σας αφορά και εσάς άμεσα. Και εμείς στηρίζουμε, δεν θα προδικάσω εγώ τη μορφή της κινητοποίησης, αλλά θα στηρίξουμε κινητοποίησεις, να δώσουμε όλη, να κάνουμε όσο μεγαλύτερη προσπάθεια μπορούμε, μήπως το και 5 ακυρωθεί το σχέδιο για τη νέα δομή. Δεν θα πω περισσότερα, είπα αρκετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από τους φορείς, ποιος θα ξεκινήσει? Κύριε Μισινιά, θέλετε από το Εμπορικό Επιμελητήριο? Ας πούμε πρώτα τα σωματεία και θα μιλήσουμε. Τα σωματεία. Θέλει η Ασπίδα να ξεκινήσει? Ωραία, ο Δήμος. Ο Δήμος Μητυλίνης, ο κύριος Χατζηγιάννης. Κύριε συνάδελφοι, εάν παρακολουθούσαμε την κουβέντα αυτή σε άλλες εποχές, θα ήμασταν ενήμεροι ότι ακούμε πολύ χρήσιμα πράγματα για το μεταναστευτικό που έρχεται. Όμως το μεταναστευτικό ήρθε και ταλανίσει στο νησί μας από το 2015. Σταχυολόγησα αυτά τα οποία υπόθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και διαπίστωσα, τουλάχιστον με απορία, ότι η κουβέντα γίνεται σε ένα μελλοντικό χρόνο και όχι για τον παρόντα χρόνο και για τον παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή ότι το μεταναστευτικό ήταν εδώ, δημιούργησε μία κατάσταση, ταλάνισε το νησί μας όσο δεν πάει και τώρα πλέον πρέπει να μπούμε σε μία κανονικότητα που δεν ακούγεται. Είπε ο κύριος Σπυλάνης ότι θα φτιαχτούν οι δομές και θα έρχονται οι μετανάστες. Μα κύριε Σπυλάνη, το ίδιο ακριβώς. Τώρα θα με αφήσετε όμως να μιλήσω? Ναι, αλλά να με αφήσετε. Σεβαστείτε με. Ναι. Το λέω λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το διάστημα είχαμε δομές. Κάποια στιγμή δεν είχαμε δομές. Ή τουλάχιστον οι δομές δεν ήταν η αιτία που ήρθαν οι μετανάστες. Η γεωγραφική θέση του νησιού μας ήταν η αιτία που ήρθαν οι μετανάστες και δεν θα αλλάξει αυτό όσο και να θέλουμε. Είπε ο κύριος Γιωργούλας να μην οδηγηθούμε στις δεκαετίες του 50 και του 60. Και επειδή εδώ υπόθηκαν και είμαστε πολιτικά πρόσωπα διάφορες θέσεις από διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις, εγώ δεν έκρυψα σε ποια πολιτικό χώρο είμαι και θέλω τουλάχιστον να μην βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση των φορέων μία μιζέρια και μία μαύρη προπαγάνδα για το μέλλον του νησιού και να πάμε στις δεκαετίες του 50 και του 60. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας υπόψη μας ότι έχουμε δυνατότητες και μέσα από αυτές τις δυνατότητες θα έρθει η ανάπτυξη
και θα έρθουν καλύτερες μέρες για μας και για τα παιδιά μας. Το μεταναστευτικό πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Ως μια κανονικότητα πρέπει να δούμε το νησί μας και τη ζωή μας και δεν μπορούμε μια ζωή να βάζουμε μπροστά το μεταναστευτικό σαν να είναι ο εφιάλτης που μέχρι τώρα έφερε το νησί μας πίσω, γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Κύριοι συνάδελφοι, πέρα του γεγονότος το ότι είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω τις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλίνης, του Δήμου που κατεξοχήν είναι αρμόδιος, μέσα στα δικά του τα όρια έχει αναπτυχθεί το μεταναστευτικό στο μέγεθος που το βλέπουμε συνολικά. Όλες οι δομές είναι εδώ και οτιδήποτε έχει εξαχθεί σε αυτό το νησί ξεκίνησε από το Δήμο Μυτιλίνης. Έχουμε λοιπόν δύο αποφάσεις, όπου ήρθε και είπε το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρα, μετά από πολύ μεγάλες κουβέντες, συγκεκριμένα την πρώτη και μάλλον θα πω στη δεύτερη για να τελειώσω, που ήταν για τη Βάστρια: ψηφίζουμε τη δημιουργία ενός κλειστού ελεγχόμενου προσωρινού κέντρου για τις ανάγκες υποδοχής, ταυτοποίησης και εξέτασης ασύλου μακριά από αστικό ιστό και κατοικημένη περιοχή, και το οποίο δεν θα έχει σε καμία περίπτωση το χαρακτήρα υπερδομής και να μην υπερβαίνει το συνολικό γενικό πληθυσμό των 3.000 ατόμων. Η λειτουργία αυτού του κλειστού προσωρινού ελεγχόμενου κέντρου υποχρεούται να πληρεί τις συνθήκες ασφάλειας υγιεινής. Πρέπει να διασφαλίζεται την προστασία του περιβάλλοντος με προτεραιότητα την πρόσληψη κάθε κινδύνου πυρκαγιάς. Θα σημάνει την ταυτόχρονη πάυση της λειτουργίας κάθε άλλης δομής, οι οποίες λειτουργούν μέχρι σήμερα στα όρια του Δήμου Μυτιλίνης, ειδικότερα στο Μαυροβούνι και στον Καράτεπέ, καθώς και των λοιπών δομών περιλαμβανομένων και των κατοικιών. Η λειτουργία του κέντρου δεν πρέπει να αναστείλει και να περιορίσει τη συνεχή προσπάθεια φύλαξης των θαλασσίων συνόρων, τη συνεχή αποσυμφόρηση του νησιού από πρόσφυγες και μετανάστες, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Επιβάλλεται να γίνει αυστηρός ο έλεγχος στις δραστηριότητες στο ΜΚΙΟ. Για το σύμφωνο μετανάστευσης ισχύει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταψήφισή του, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίασή του. Οι παραπάνω αποφάσεις αποτελούν πλαίσιο το οποίο θα ξεκαθαρίζει τα όρια σύμφωνα με τα οποία αναμένουμε να πράξει η κυβέρνηση, ορίζουν τις κόκκινες γραμμές, οι παραβίες των οποίων θα μας βρει κάθετα αντίθετους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λευκή επιταγή στην κυβέρνηση ώστε να ενεργήσει κατά το δοκούν. Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί βγήκε αυτή η απόφαση. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα δεδομένο όπου πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να ακούσουν οι δημότες μας και οι κάτοικοι του νησιού, ότι δεν είναι μόνο μαύρα τα μαντάτα, αλλά είναι και πολύ αισιόδοξα τα μαντάτα. Στις 7 πρώτου του 2020 είχαμε 21.438 μετανάστες και σήμερα 7 Δευτέρου του 2022 έχουμε 1.907 μετανάστες. Και επίσης συζητάμε για μια βελτίωση ποιοτική και ποσοτική του μεταναστευτικού στο σύνολό της. Δεν πρέπει να συζητάμε και να αισιοδοξούμε από το γεγονός ότι έχουν κλείσει δύο δομές στο Δημοτικό Καράτεπέ και στο ΠΙΚΠΑ. Δεν είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφέστατη δέσμευση ότι επιτέλους αυτό το που κάνουμε όλοι, ότι δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε, ότι λειτουργεί δηλαδή μια υπερδομή 8.000 κατοίκων μεταναστών στο Μαυροβούνι, θα κλείσει με τη δομή του εκτός αστικού ιστού και κατοικημένης περιοχής που είναι η Βάστρια. Αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να τα βάλουμε. Δηλαδή, όταν συζητάμε και ακούω τον κύριο Μπουρνού που λέει ότι δεν πρέπει η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού να ταυτιστεί με το μεταναστευτικό, δεν πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σήμερα λειτουργεί και θα λειτουργεί, αν δεν κάνουμε κάτι για να κλείσει το Μαυροβούνι. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, έχουμε ξεκάθαρη θέση, εμείς τουλάχιστον στο Δήμο Μυτιλίνης, ότι είναι όλεθρος και καταστροφή για το νησί μας και ιδιαίτερα για την πόλη της Μυτιλίνης και το Δήμο η λειτουργία του Καράτεπέ. Και θα ήθελα πάρα πολύ όποιες κινητοποίησεις αποφασίσετε για αυτή την κατεύθυνση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν και το Καράτεπέ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει πρώτον να ακυρώνουμε τις όποιες προοπτικές υπάρχουν θετικές στο μεταναστευτικό. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συζητάμε ότι δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες για το νησί μας με την εξέλιξη αυτή που πάει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή εκτός αστικού ιστού και κατοικημένης περιοχής, όταν μάλιστα έχουμε πλέον και συγκεκριμένες
αποδείξεις γι' αυτό από το νησί της Σάμου. Είπατε κύριε Σπυλάνη για τη Σάμου και ότι είναι 100 άτομα και κάθονται. Για δέστε τι είπαν οι δήμαρχοι και οι φορείς του νησιού, ότι είναι ενθουσιασμένοι με τη λειτουργία του ΚΙΤ εκεί, διότι ήρθε επιτέλους η κανονικότητα στο νησί τους. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Και πρέπει να τα πούμε διότι αυτή τη στιγμή ο Καράτε ΠΕΣ είναι μια βόμβα που υφίσταται κάθε μέρα. Και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα να αρχίσουν οι μεταναστευτικές ροές. Θέλουμε λοιπόν με αισιοδοξία να ταινίσουμε το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει πολλά. Θέλουμε επιτέλους να μπει το νησί μας σε κανονικότητα και υπό αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να έχουμε σε όποιες αποφάσεις πάρουμε υπόψη μας τα δεδομένα για το ΠΙΚΠΑ, τα δεδομένα για την αποσυμφόρηση, τα δεδομένα για τη φύλαξη, τα δεδομένα ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, δεν ανακαλύπτω την Αμερική. Μία βόλτα να κάνουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη της Μυτιλίνης και στο νησί μας, θα πούν οι πάντες ότι ναι, το μεταναστευτικό δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα το πούνε. Έχουμε μπει σε άλλες λογικές. Και με αυτή τη λογική ήρθε η κυβέρνηση και κάνει το σχεδιασμό της Βάστριας. Είπε πρώτα ότι θα κάνω όλα αυτά, που ήταν και απέτηση των νησιωτών εμάς όλων και των τριών νησιών, ότι θα κάνεις αποσυμφόρηση και μετά θα γίνουν οι όποιες κουβέντες και ήρθαν η ώρα για αυτές τις κουβέντες. Θα ήθελα λοιπόν υπό αυτή τη λογική να κάνω μια έκκληση να είμαστε στο σήμερα και να μην μιλάμε σαν να μην έχουμε ξαναγνωρίσει το μεταναστευτικό και οι όποιες αποφάσεις να λάβουν υπόψη όλα αυτά τα κριτήρια που είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηγιάννη. Από τους φορείς, ποιος θέλει να μιλήσει? Ας μιλήσει ο κύριος Ερήμο. Θα έρθω και σε εσάς, στους αιρετούς, να το πω έτσι. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε λίγο τους φορείς, γιατί ο σκοπός μας είναι να μας πούνε και αυτοί τις απόψεις τους για το θέμα των κινητοποιήσεων. Εντάξει, σαν επιτροπή αγώνα θα μπορείτε να μιλήσετε μετά. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Μη γνωρίζοντας ακριβώς την ατζέντα της συζήτησης της σημερινής, πήραμε την απόφαση να έρθουμε, να ενημερωθούμε για το σκοπό αυτό. Σίγουρα κάποια απόφαση πρέπει να πάρθει από το Συμβούλιο και όχι από μένα ατομικά. Θα μεταφέρω όλα όσα έχω ακούσει στο Συμβούλιο και εκ νέου θα έχετε την απόφαση του Συμβουλίου μας. Θα έλεγα βέβαια ότι, όπως είπε πριν ο βουλευτής κ. Μπορνούς, ότι στο ΚΕΠΕΝΤΕ γίνεται η συζήτηση σήμερα. Εγώ θα έλεγα ότι στο παραπέντε είναι να κλείσουν πολλές εμπορικές επιχειρήσεις. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια, όπως και ο κλάδος της εστίασης, όπως και ο τουρισμός. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που βιώνουν όλες οι επιχειρήσεις. Έχουν περάσει ένα δύσκολο αγώνα, λόγω COVID, λόγω του ενεργειακού κόστους. Κάθε κλείσιμο θα είναι δύσκολο σε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Θα έρθουμε εκ νέου με την απόφαση του Συμβουλίου και θα έχετε την πλήρη ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθω μετά στους αιρετούς. Απλά θέλω, αφού δεν ζητάτε το λόγο, θα σας δίνω εγώ. Ναι, ωραία. Θες να πες, σε ακούω. Λοιπόν, για όσους να με γνωρίζουν, ο Στρατής ο Γελαβότης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Δεν θέλω να τοποθετηθώ, γιατί εσείς είστε που πρέπει να τοποθετηθείτε, αλλά η κουβέντα όμως πρέπει να πάρει και μια συγκεκριμένη μορφή, αν μου επιτρέπει το Προεδρείο. Γνωστές οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλίνης, πώς πάρθηκαν κτλ. Γνωστές και οι δικές μας οι αποφάσεις, πώς πάρθηκαν κτλ. Γνωστές και οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Τοπικών Συμβουλίων κτλ. Οι φορείς δεν μπορούν σήμερα να φύγουν από εδώ έχοντας μια συγκεκριμένη εικόνα μέσα στο κεφάλι τους. Πώς θα πάνε να μιλήσουν στα προεδρία τους, πώς θα πάνε να μιλήσουν στα μέλη τους και τι εικόνα θα μεταφέρουν. Και στο φινάλε, τι πρόταση θα μεταφέρουν. Λοιπόν, αυτό νομίζω, και το κάνω για την ροή της κουβέντας και για διευκόλυνση, κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω πρέπει να ακουστούν δύο πράγματα. Το ένα είναι, είπατε ότι θα κινηθούμε νομικά. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι θα πάνε στους ανθρώπους τους,
να πούνε ότι θα κινηθούμε νομικά επάνω σε αυτούς τους άξονες. Δηλαδή, τι θα πάμε να πούμε στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Δεν θέλουμε να γίνει το ΚΙΤ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Να το ξέρουν, να το πούνε. Ένα το κρατούμενο. Στρατή, κάτσε γιατί το. Κοίτα, εντάξει, ούτε ένα λεφτά δεν μπορεί να πει. Επειδή λες πράγματα τα οποία έχουν διατυπωθεί ήδη. Ναι, δεν το γνωρίζουμε όμως εμείς. Το γνωρίζετε. Πώς. Μα η πρόσκληση ήταν για συγκεκριμένα. Μα η πρόσκληση λέει για διεκδίκηση. Με συγχωρείς. Δεν με αφήνεις. Άσε με λίγο να το τέτοιο, να εξηγήσω τη σκέψη. Θα δυστερούμε χωρίς λόγο και δεν μιλάνε οι φορείς. Εντάξει, του Χατζηγιάννη του άφησες 10 λεφτά. Άσε με και εμένα δύο. Άσε με και εμένα δύο. Δεν θέλω παραπάνω. Λοιπόν. Όταν λέμε θα κινηθούμε σε νομικές κατευθύνσεις, ποιες ήταν αυτές. Έχει δικαίωμα ο κόσμος και εμείς. Και σαν Δήμος θα το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Πάνω σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε, ποιοι θα είναι οι άξονες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, λέτε να πάρουμε απόφαση για μια κινητοποίηση. Υπάρχει πρόταση από την περιφέρεια για το ποια θα είναι αυτή η κινητοποίηση. Θα είναι μια μέρα δηλαδή που θα κλείσουν τα καταστήματα, θα είναι κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα, εκεί πέρα πρέπει να μείνει κουβέντα. Το πώς φτάσαμε, πού έχουμε να πάμε κτλ. Και να αρχίσω εγώ να λέω ότι δεν συμμερίζουμε καθόλου την αισιοδοξία του κ. Χατζηγιάννη. Και νομίζω και οι φορείς που περνάνε μαύρες μέρες δεν τις συμμερίζονται. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τι θα πάνε να πούνε αυτοί. Και τι αποφάσεις μετά θα φέρουν αυτό τέτοιο. Ότι πήγαμε και μιλήσαμε γενικά με το μεταναστευτικό. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η κινητοποίηση και ποια είναι η πρόταση για αυτή την κινητοποίηση. Θα κλείσουνε, θα πάνε κάπου, θα γίνει κάποια πορεία διαμαρτυρίας, θα πάμε να επιδώσουμε κάποιο ψήφισμα, θα γίνει συγκέντρωση εδώ στη Μυτιλήνη, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και εγώ απορίες έχω και ζητάω να απαντηθούν. Θα τοποθετηθώ αργότερα. Ευχαριστώ, κύριε Κουφέλο. Ζήσατε, γι' αυτό ήρθαμε, για να τα διευκρινίσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε. Άρα μιλάς στο τέλος. Αφού διευκρινίσω. Ένα το θέμα για το θα κινηθούμε νομικά, ήδη η περιφέρεια, γιατί η Περιφερειακή Αρχή έχει αναθέσει σε νομικό γραφείο για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με ασφαλιστικά μέτρα και με τις ακύρωσεις του Συμβούλου της Επικρατείας για το θέμα των εργασιών επάνω στη Βάστρια. Παραπάνω, καταρχάς δεν υπάρχουν άξονες στο συγκεκριμένο αυτό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή στην οποία θα κινηθούμε εκεί. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, αν διάβασε την πρόσκληση, έλεγε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως είχε πάρθει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους φορείς, επιμελητήρια, εργατικό κέντρο κλπ. Θα γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για διακοπή για ένα 24ωρο κάθε δραστηριότητας. Είναι σαφής λοιπόν το θέμα το οποίο, είναι σαφές το θέμα το οποίο συζητάμε και γι' αυτό θέλουμε να τοποθετηθούν οι φορείς. Δεν ήταν κάτι το. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν δέχομαι με κανένα λόγο ότι δεν είναι σαφές το αντικείμενο της σημερινής κουβέντας. Είναι σαφές κινητοποιήσεις από όντυψη αποφάσεως. Εάν θα υπάρξουν κινητοποιήσεις ενός 24ωρου στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, για το θέμα της Βάστρας. Είναι σαφέστατο. Κώστα, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό κουβεντιάσουμε. Όπως είπε και ο κ. Χατζηγιάννης, δεν θα πολιτικολογήσουμε να πούμε τώρα είναι καλή κυβέρνηση, δεν είναι καλή. Θα πούμε το θέμα αυτό. Και επίσης να πω στο φίλο μου το συνεπίθετο κ. Μουτζούρη, ότι το μονομελές όργανο που λέγεται πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Συλλόγου, του Επιμελητηρίου, δεν εμποδίζεται να παίρνει θέσεις και να λέει τα δικά του. Δεν τελούν όλες οι ενέργειές του υπό την έλεγχο πιο πολυμελών συμβουλίων. Μπορεί να παίρνει θέσεις και το μονομέλες όργανο. Αποτελεί όργανο εκ του νόμου. Λοιπόν, ναι, ας το έργο το υπαλληλικό. Πάμε. Αν λέω σωστά, πείτε και την διοτάσκη του όνομα. Εκπρόσωπος από το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, Γιάννης Ζαφυρίου, λέγομαι αντιπρόεδρος. Ας μη συζητήσουμε σήμερα για ποιο λόγο έχουμε την προσφυγιά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, ποιοι φταίνε κτλ. Κτλ. Για μας δεν είναι αριθμοί, έτσι όπως ακούγεται από πολλούς εδώ μέσα, είναι 1.500, ήταν 28.000, ήταν 15.000, είναι άνθρωποι. Για μας, πάγια θέση μας είναι οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν, που έρχονται εδώ, να γίνονται γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου και να πηγαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Αυτό είναι που επιθυμούν και αυτοί, που λέει και ο κύριος Γιουργούλας, αγώνας μαζί με τους πρόσφυγες. Σχεδόν στο σύνολό τους, κανένας δεν ήρθε να μείνει, ούτε μόνιμα πάνω στο νησί, ούτε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, που λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να πιέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε οι επιτροπές ασύλου με ευθύνη της ΗΠΑ της Ερμοστίας απέναντι, που είναι η πρώτη χώρα που μπαίνουν.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και εμείς θα συζητήσει η διοίκησή μας για το τι θα κάνουμε και τι θα αποφασιστεί σήμερα εδώ πέρα για μας. Πάγια θέση μας είναι και καμία δομή φυλακή ψυχών, ούτε ανοιχτή, ούτε κλειστή, ούτε μισόκλειστη, ούτε μισάνοιχτη, όπως και αν τη βαφτίσουν. Για μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήξερε να βρει λεφτά για να χτίσει αυτή τη δομή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αυτά τα λεφτά να τα κρατήσει, να τα διαθέσει στους νησιώτες, να τα δώσει στους καταστηματάρχες που δύο χρόνια τώρα με την πανδημία στενάζουν και κλείνουν τρεις μήνες τα μαγαζιά τους, τα ανοίγουν άλλους τρεις, τα ξανακλείνουν μετά με την πανδημία, να τα διαθέσει στην εστίαση που επίσης στενάζει και πολλοί εργαζόμενοι από 8 ώρες για να μην αναγκαστούν να πωλήσουν κόσμο τους έχουν κάνει 4 ώρα, να τα διαθέσει στους αγρότες για να αγοράζουν πιο φτηνές ζωοτροφές. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα να πούμε. Για μας όσες αποφάσεις και αν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλίνης, όσες αποφάσεις και αν πάρει, για μας την τελική απόφαση την έχει ο λαός της Λέσβου, το αποδεικνύει από το 2015 με την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους μετανάστες, όταν ερχόντουσαν εδώ και τους μοιράζαμε κουβέρτες, τους πήγαινε ο κόσμος τρόφιμα, γιατί την προσφυγιά την έχουμε ζήσει κι εμείς, έχουμε κι εμείς παππούδες και γιαγιάδες από απέναντι. Το 1922 έγινε μια κρεστητική καταστροφή, 100 χρόνια μετά η ίδια ιστορία. Πόλεμη και προσφυγιά, είμαστε εδώ, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλος για καμία δομή, ούτε νέα, και να κλείσει και ο καράτεπες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, συγγνώμη, καταλήγουμε τελικά, τι κινητοποίηση θα κάνετε? Εμείς συνδυάζουμε το ζήτημα της δομής, ότι ανάγκη ο λαός της Λέσβου έχει να μπορεί να ζεσταίνεται, να μπορεί να πληρώνεται, έχει θέματα με την υγεία. Προσανατολιζόμαστε για ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα, τονίζοντας ότι αυτά έχουμε ανάγκη και όχι δομές. Από εκεί και πέρα, τι θα μπουν και άλλοι φορείς, είμαστε ανοιχτοί να προκηρύξουμε και εμείς αν χρειαστεί. Σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη για να βάλουμε σε μία τέτοιο. Το συλλαλητήριο το κάνετε χωριστά ή θα είμαστε, γι' αυτό έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα? Όποιος θέλει να σέρθει. Σας λέω, κύριε Κουφέλο, ότι προσανατολιζόμαστε. Αν σήμερα πάρθει απόφαση να πάμε για Παρασκευή, να το συζητήσει προτείνετε, και εμάς. Προτείνετε δηλαδή ένα συλλαλητήριο, να γίνει ένα συλλαλητήριο, σαν πρότασή σας? Ναι, να γίνει συλλαλητήριο. Εμείς ούτως ή άλλως. Πάμε για συλλαλητήριο Τετάρτη απόγευμα, γιατί ούτως ή άλλως τα καταστήματα. Λέμε ότι τα καταστήματα την Πέμπτη θα είναι κλειστά. Ναι, είναι λόγω των Αγίων Θεοδόρων. Ναι. Την Τετάρτη το απόγευμα είναι επίσης κλειστά. Ωραία. Θα μπορούσε να γίνει ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα και με τα άλλα θέματα. Ωραία. Τα οποία βάζουμε. Είναι η πιο ξεκάθαρη θέση. Έχετε μια ξεκάθαρη θέση. Λοιπόν, να μιλήσει λίγο η εστίαση, μπορεί, κυρία Ιασπίδα? Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για το σημερινό κάλεσμα. Πράγματι, είναι μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρθει από τα Δημοτικά Συμβούλια και από το παρελθόν, από όλους τους αρμόδιους για αυτό το θέμα, βρισκόμαστε σχετικά στην τελευταία στιγμή να βρεθούμε μπροστά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για ένα πάρα πολύ λεπτό και σημαντικό θέμα. Αυτό το θέμα εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση ύστερα από το καλεσμά σας με τα μέλη μας να δούμε που κινείται, αλλά εννοείται ότι οι απόψεις είναι πάρα πολλές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ολοκληρωμένο το αίτημα που θα πρέπει να μεταφέρουμε προς τα μέλη μας. Ποιο θα είναι ακριβώς το αίτημα για την κινητοποίηση που θα λάβει η χώρα εφόσον αποφασιστεί και ποιος θα είναι ο καλύτερος, ο βέλτιστος τρόπος της κινητοποίησης. Δεν γνωρίζουμε επίσης, δηλαδή, αν είναι ο καλύτερος τρόπος το να κλείσουμε ένα 24 ώρα τα μαγαζιά ή όχι. Δεν λέω ότι είμαστε αρνητικοί ή θετικοί, απλά να βρούμε την πιο σωστή λύση ώστε να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα ό,τι είναι αυτό που να είναι καλό για όλους. Εμείς έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι έχουμε τη δυναμική, άμα χρειαστεί, να κλείσουμε όλο τον κλάδο μας. Αλλά τα προβλήματα των τελευταίων ετών είναι πάρα πολλά και καταλαβαίνετε ότι οι δυσκολίες για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολα και υπάρχουν θέματα. Οπότε δεν μπορώ
Να σας πω από αυτή τη στιγμή εξ ολοκλήρου την δικιά μας πρόταση, αν δεν ξέρουμε ακριβώς τα αιτήματα που πρέπει να τα μεταφέρουμε στα μέλη μας. Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό το πρόβλημα έχει διωγγωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Ακούμε πάρα πολλά θέματα γι' αυτό, αλλά 7 χρόνια τώρα αυτό που έχουμε δει χειροπιαστά είναι ότι δεν έχουμε πάρει καμία αποζημίωση, ούτε κάτι, οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι του νησιού, για όλες αυτές τις ζημίες και απώλειες που έχουν συμβεί εδώ και 7 χρόνια. Αυτά δεν συζητιούνται, δεν είναι ξεχασμένα, δεν γνωρίζω πώς να το συντάξω, να σας το πω, αλλά είναι και ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μέλλον δυστυχώς σε αυτό το θέμα. Οπότε, ύστερα από τη σημερινή συνάντηση, περιμένουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους φορείς και τις απόψεις όλων, για να μεταφέρουμε στο ολοκληρωμένο έτοιμο πρόταση, που θα βγει σήμερα. Η πρόταση, μάλλον το κάλεσμα εδώ, ήταν για 24 ώρες απεργιακή κινητοποίηση. Τώρα τη μέρα ζητάμε. Και πότε, αν καθορίσουμε και πούμε ναι ότι πάμε για 24 ώρες, θα καθορίσουμε και τη ημέρα. Το εργατοπαλληλικό κέντρο, αν θυμάμαι καλά, είπε για την Τετάρτη, θα γίνει το απόγευμα Τετάρτης, να γίνει ένα συλλαλητήριο. Αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι μέχρι στιγμής. Και εμείς τώρα αυτό ακούμε την ημερομηνία, περιμένουμε να ακούσουμε και ακριβώς το αίτημα, γιατί έχουμε παρουσιάσει μια ιδέα της κινητοποίησης του κλεισίματος, αλλά ποια θα είναι ακριβώς τα αιτήματα που θα κατεβάσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Μισό λεπτό, συγγνώμη, δύο λεπτά, γιατί πρέπει να. Κυρία Γιαννάκα, ναι. Ναι. Την Επιτροπή Αγώνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είμαι και ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Μυτιλίνης και μέλος της Επιτροπής Αγώνα, συντονιστικής. Λοιπόν, για να βοηθήσω λίγο κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν λίγο τι γίνεται, δεν θα επισέλθω στα διάφορα. Ας ανοίξουν λίγο να διαβάσουν. Δεκαετές μνημόνιο, προδιαγραφές δομών. Επικείμενο σύμφωνο μετανάστευσης, και επειδή ίσως είναι δύσκολο για τον καθένα να ανοίγει και να διαβάζει, δύο πράγματα θέλω να εφιστήσω έτσι την προσοχή. Είπε ο κύριος Χατζηγιάννης για την απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Περιφέρειας ήταν όχι. Η απόφαση του Δήμου Δυτικής Λέσβου ήταν όχι. Η απόφαση του Δήμου Μυτιλίνης ήταν ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Τώρα που τη διάβασε ξανά, μιλάει για προσωρινή δομή 3.000 ατόμων. Και αν αυτά δεν ισχύουν, ο ίδιος ο Δήμος θα βρεθεί μπροστά. Θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για μόνιμη δομή και όχι για προσωρινή. Και αν διαβάσετε καλά, που θα έπρεπε να έχετε διαβάσει τις προδιαγραφές και το δεκαετές μνημόνιο, θα βλέπετε ότι μιλάει ως αρχή, ως αφετηρία, αριθμό ατόμων μέσα στην υπερδομή, 5.000 άτομα και όχι 3. Λοιπόν, άτυπα, η απόφαση του Δήμου Μυτιλίνης δεν ισχύει. Ή, εφόσον βλέπετε... Έρημο, σε διακόπτω, συγγνώμη. Ναι. Επειδή, θα πω τώρα... Αρχίζει η κουβέντα που γίνεται... Ναι. Όχι, για αυτά που είπε πριν. Δεν θέλω να απαντήσεις στον κύριο Χατζηγιάννη. Ναι, δεν απαντώ. Θέλω να μας προτείνεις, σαν Επιτροπή Αγώνα, σαν Επιτροπή τα μέτρα κινητοποίησης που πρέπει να λάβουμε. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τα μέτρα θα τα πω, αφού πω πρώτα όμως και κάτι άλλο, ότι δεν θίχτηκε καθόλου το κομμάτι το εθνικό, πόσο επικίνδυνο είναι, για να καταλάβουν οι φορείς, για να μπορέσουν να πάρουν και μία απόφαση. Το εθνικό το ζήτημα, όταν μέχρι χθες ο Τσαβούσογλου μιλάει για αποστρατικοποίηση και πάμε εμείς να κάνουμε μία υπερδομή και όχι ένα κέντρο, είναι πάρα πολύ βασικό. Μέχρι χθες ο κύριος Μηταράκης ήταν στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντές και έκανε κάλεσμα. Λοιπόν, η δικιά μου η πρόταση, και δεν ξέρω αν συμφωνούν, μία 24-ωρη τουλάχιστον απεργία, σε όλους τους φορείς, σε όλα μαγαζιά και τα λοιπά, υπηρεσίες, και όχι απλά να κλείσουμε, αλλά να ανεβούμε πάνω στη Βάστρια και μετά στον Καράτεπέ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια μέσα σε μια μέρα να γίνουν αυτά, αλλά από τη στιγμή που έχει αποσυμφορηθεί και ο Καράτεπέ και γίνεται φύλαξη συνόρων, αυτό το πράγμα, το τερατούργημα που υπάρχει και στον Καράτεπέ, πρέπει να μειωθεί. Ένα κομμάτι είναι η Βάστρια, που πρέπει ο κόσμος να πάει να δει για να γνωρίζει τι ακριβώς, πού ακριβώς πρόκειται να γίνει η δομή.
Δεν αρκεί απλά να κλείσουμε. Τι σημαίνει να κλείσουμε? Να κλείσουμε και να κάνουμε τι? Ή συλλαλητήριο πρέπει να γίνει, να μαζευτεί κόσμος εδώ, ή θεωρώ καλύτερο να ανεβεί κόσμος επάνω. Να δει τη θέση ακριβώς που θέλω, που πρόκειται να κάνω τη δομή. Και δεύτερον, ο κόσμος να βρεθεί και στο καράτεπέ. Ή έστω, για να μην τρομάξουμε μετανάστες, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, ο κόσμος εκεί ίσως να τρομάξει, εδώ στην πλατεία Σαφούς να διαμαρτυρηθούμε και για το κλείσιμο του καράτεπέ. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα καθίσουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μηταράκη. Όχι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Λοιπόν, αυτές είναι, απλά θέλω οι φορείς λίγο να δουν τι λένε τα σύμφωνα που δεν το ανέφερε κανένας από εδώ για 5.000 άτομα, για προβλέπει με την κατάσταση μεταναστών από την υπηρετική Ελλάδα εδώ, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μιλάει για 5.000 άτομα αφετηρία, διαβάστε τα, ωραία. Δεν τα λέω εγώ, ολόκληρη πόλη. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Βοβούλης. Μίλα λίγο στο μικρόφωνο για να σας ακούνε. Ευχαριστούμε. Βολβούλης, Γενικός Πρόεδρος των Επαγγελματιών Βιτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Λέσβου. Όπως ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, η οικονομία τελευταία δεν πάει καλά για τον εργαζόμενο και για τον αυτοαπασχολούμενο. Για ορισμένα άτομα πάνε και πάει καλά πάνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ακρίβεια, στα καύσιμα, ρεύμα, όλα. Έχουν πάει στα ύψη. Εγώ συμφωνάω με την πρόταση του εργατικού κέντρου. Εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι που δουλεύουμε μέρα νύχτα να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις, θα φωνάξουμε στο συλλαλητήριο που θα γίνει την Τετάρτη μαζί με τους εργαζόμενους, διότι τα συμφέροντά μας είναι κενά. Δεν έχουμε εμείς να χωρίσουμε τίποτα με τους εργαζόμενους, γιατί και εμείς εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι είμαστε. Γιατί η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης τα έχει καταστρέψει. Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, όλον τον κόσμο τον έχει φέρει σε μια άσχημη κατάσταση. Και αναρωτιέμαι, γιατί να γίνει στη βάστρια δομή, ποιος είναι ο σκοπός τους, ποιο είναι το σχέδιό τους, γιατί να έχουν εκλοβιστεί ακόμα έστω και 2.000 κόσμος μετανάστες εκεί που είναι. Δεν μπορούν να αποκλειδιστούν και να φύγουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν το θέλουν αυτό? Μήπως παίζονται συμφέροντα εκεί πέρα? Γιατί οπωσδήποτε συμφέροντα υπάρχουν, καθαρά πράγματα. Γιατί δεν αποκλωβίζουν τον κόσμο να φύγει από τη Λέσβο και στα άλλα νησιά? Κάτι γίνεται. Εμείς, Δετάρτη, θα μας παρώνει αυτά που ασχολούμενοι μαζί με το εργατικό κέντρο στην πλατεία Σαφούς. Τέλειωσε. Ευχαριστώ. Κιμών, δεν θα συναποφασίσουμε? Νίκο. Συγγνώμη, έβλεπα το Κίμων. Νίκο, δεν θα συναποφασίσουμε? Συγγνώμη, Κίμων, συγγνώμη. Δεν θα συναποφασίσουμε? Μάλλον... Είναι η λιμένη απόφαση. Ωραία. Εντάξει, είναι μια σκέψη. Άρα η πρότασή σας είναι και εσείς δηλαδή συμφωνείτε στο συλλαλητήριο για το απόγευμα της Τετάρτης. Ωραία. Η κυρία Χιωτέλη που έχει ζητήσει το λόγο. Χιωτέλη Ερυφίλη, λέγομαι. Είμαι δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης με επεξήδα τον πολίτη και μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το Προσφυγικό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε κινητοποίηση και η κινητοποίηση αυτή έχει περιεχόμενο να αντιταχτούμε, αυτό είναι το θέμα της κινητοποίησης, στη δημιουργία της δομής στη Βάστρια, όπως αυτή έχει περιγραφεί από το ΦΕΚ της κυβέρνησης. Παρατήρηση πρώτη. Η Βάστρια δεν γίνεται με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, γίνεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έβαλε την ελληνική κυβέρνηση να την υιοθετήσει. Άρα δεν λύνει την αγωνία για το προσφυγικό της ελληνικής κυβέρνησης, λύνει την αγωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια να φυλάξει τα νότα της και να δημιουργήσει στα νησιά μας στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων, για να μην φτάνουν οι πρόσφυγες, κάτι το οποίο δικαιούνται από το διεθνές δίκαιο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζητούν άσυλο. Παρατήρηση δεύτερη. Όποιος πήγε σε αυτό το χώρο για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό σκέφτηκα, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάθε φυσιολογικός άνθρωπος αυτό θα σκεφτεί, ότι πρέπει να έχει κανείς πολύ διαστραμμένο μυαλό για να προτείνει αυτή την περιοχή για ανθρώπους.
Οι λεπροί στη Σπιναλόγκα είχαν μεγαλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο από ό,τι θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρατήρηση τρίτη. Η ξεκάθαρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μητυλίνης πάρθηκε αφού ισοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα υπέρ και τα κατά και χρειάστηκε η διπλή ψήφος του Προέδρου. Τόσο ξεκάθαρη ήταν. Παρατήρηση τέταρτη. Θέλουμε ανάπτυξη στο νησί, θέλουμε να αφήσουμε πίσω το προσφυγικό, δεν θέλουμε η προοπτική μας να είναι μίζερη και να στρέφεται γύρω από το προσφυγικό. Δεν θα το κάνουμε αυτό λοιπόν, δημιουργώντας κέντρα όπου θα μπορούν να φυλακιστούν 5+, έτσι λέει το ΦΕΚ, πρόσφυγες. Δεν θα αφήσουμε πίσω το προσφυγικό δημιουργώντας κέντρα για όλο το σώμα δυνατών περισσότερους εγκλωβισμένους πρόσφυγες. Και μπαίνω τώρα στην πρόταση. Κατά την άποψή μου πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων των φορέων. Είναι λοιπόν ένα κρατούμενο. Αν όλοι οι φορείς θα τοποθετηθούν υπέρ μιας κινητοποίησης με θέμα τη μη δημιουργία της δομής στη Βάστρια και το κλείσιμο του Καρατεπέ, του Μαυροβουνίου όπως λέγεται. Ένα λοιπόν στο οποίο πρέπει να πάρουν θέση όλοι οι φορείς είναι αυτό, αν συμφωνούν σε αυτό. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε, και όταν λέω φορείς δεν λέω μόνο τα μαγαζιά κύριε Μουτζούρη, πρέπει να πάρουν φορείς οι αδελφοί, ο Σύλλογος Δασκάλων, ο Σύλλογος Καθηγητών, ναι, το λέω γιατί έχουμε και το παράδειγμα της Χίου, όπου όλοι αυτοί οι φορείς συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ομόφωνα. Και το δεύτερο είναι, αν αυτή η μορφή κινητοποίησης, που σίγουρα κατά την άποψή μας πρέπει να έχει το κομμάτι του συλλαλητηρίου, είτε αυτό γίνει εδώ στην πλατεία, είτε στη Βάστρια, για όποιον πήγε στη Βάστρια ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανεβεί πάρα πολλοί κόσμος μέσα εκεί, γιατί χρειάζεται γύρω στα 40 λεπτά περπάτημα σε λασπόδρομο, να πας και να γυρίσεις. Γι' αυτό κλείνω περισσότερο στην πρόταση να γίνει εδώ κεντρικά το συλλαλητήριο και να καλεστούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι φορείς με δηλώσεις τους. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των μαγαζιών για το χάσιμο του τζίρου. Να βάλω το ερώτημα, ποιο τζίρο. Υπάρχει τζίρος τώρα, γιατί έχουμε μαγαζί και ξέρουμε τι τζίροι γίνονται τώρα. Ίσως είναι μια περίοδος δηλαδή που η ζημιά από το τζίρο θα είναι πάρα πολύ μικρή, επειδή δεν υπάρχει τζίρος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το συζητήσουμε και ας το εξετάσουμε αυτό. Μπορεί να είναι μια μέρα που είναι πρωί, απόγευμα, ανοιχτά, οπότε θα χαθεί ο μισός τζίρος, ή να είναι μια μέρα, απόγευμα, που δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει, κατά την άποψή μου, η δήλωση των Διοικητικών Συμβουλίων ότι συμμετέχουν και στηρίζουν. Και τελευταία πρόταση, που πρέπει να υπάρχει κατά την άποψη, που τη λέω εγώ, τη λέμε εμείς ως παράταξη, είμαστε προσφυγικοί, είμαστε ζώνη προσφυγικών ροών, από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και ακόμα πιο πίσω, και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και συγκυρία, μικρό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης και ο κόσμος άσυλο εκεί που ζητάει. Η Ευρώπη, άμα θέλει, μέσα σε μια μέρα, με μια απόφαση, εφαρμόζει τη συνθήκη της Γενέβης και λύνει το πρόβλημα των κέντρων συγκέντρωσης στα νησιά. Δεν το θέλει, γι' αυτό επιμένει να δημιουργηθεί η Βάστρια. Και όλες οι Βάστριες σε όλα τα νησιά. Ευχαριστώ. Άρα, κυρία Κιωτέλη, για να συνοψίσουμε λίγο. Προτείνεται 24ωρη απεργία όλων των φορέων, έτσι. Ναι. Για το απόγευμα που είπατε ή το πρωί. Εγώ πρότεινα απόφαση όλων των φορέων ότι συμφωνούν σε αυτό το πλαίσιο, ότι συμμετέχουν και πρότεινα να εξεταστεί, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε άτεγκτοι, ούτε να παίρνουμε κανέναν στο λαιμό μας, ούτε να ταλαιπωρούμε κανέναν, να εξεταστεί η ημέρα με το σκεπτικό του χασίματος του τζίρου, αν και εγώ σας είπα ότι η πρότασή μου είναι να κλείσουν και τα μαγαζιά,
Γιατί αν δεν κλείσουν τώρα για μισή μέρα, θα κλείσουν μελλοντικά, όπου όλοι θα δείχνουν την Ελλάδα και θα λένε εκείνο το στρατόπεδο συγκέντρωσης, πάμε αλλού για τουρισμό. Άρα για 24 ώρες, εντάξει, σε μία ανάλογα τι μέρα. Άρα αποκλείεται η πρόταση που έγινε από τους προηγούμενους κυρίους, διότι Πέμπτη, που ελέγχθηκε για Τετάρτη, Πέμπτη είναι ούτως ή άλλως ημέρα μη εργασίας. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Δηλαδή, αν είναι να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Κοιτάξτε, όταν λέτε, ας πούμε, η ΑΔΔΗ είναι δημόσια υπάλληλοι. Ναι, ναι. Την Πέμπτη, ούτως ή άλλως έχουν απεργία. Όχι, έχουν όχι. Αργία. Έχετε αργία στη Μυτιλίνη. Εμείς στα χωριά δουλεύουμε. Κύριε Μουτζούρη, πάμε. Νόμιζα όλοι είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ή το ένα ή το άλλο είναι κάτι που κατά την άποψή μου μπορεί να συζητηθεί και να συμφωνήσουμε. Το βασικό είναι να συμφωνήσουμε τι διεκδικούμε και ότι το διεκδικούμε όλοι μαζί. Αυτό το ένα ή το άλλο, ας το συζητήσουμε. Νομίζω είναι σαφές ότι έρχομαι, ήρθαμε εδώ πέρα για το θέμα αυτό, για το θέμα της βάστιας, έτσι. Γι' αυτό γίνονται κινητοποίησεις. Γιατί είναι λίγο το ίδιο. Ναι, θα έρθω και σε εσάς, απλά να μιλήσει και ο κύριος Καραβασίλης έχει το λόγο, θα μιλήσει απλά η κυρία Αντωνέλη για την Περιφερειάρχη. Καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν ήξερα, νόμιζα ότι θα είναι μόνο ο Περιφερειάρχης που εκπροσωπεί την Περιφερειακή Αρχή. Εστάλης όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Ναι, βεβαίως, δεν τον αμφισβητώ, το είδα. Εν πάση περιπτώσει, με ειδοποίησε ο Περιφερειάρχης και γι' αυτό ήρθα. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο κάποια πράγματα. Από το 12 που ξεκίνησε η δημιουργία κέντρων ταυτοποίησης, οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι θα είναι γύρω στα 300 άτομα. Αυτές οι διαβεβαιώσεις, όπως είδατε, δεν ίσχυσαν τελικά, φτάσαν να είναι 25.000. Τι 25.000, το 15 είχαμε 1.000.000. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι προτείνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όταν δημιουργείς ένα τελωνείο, με συγχωρείτε για την κατάχρηση της λέξης, αλλά το λέω ως παράδειγμα, εκεί θα πάνε όλοι προκειμένου να νομιμοποιήσουν οτιδήποτε. Λοιπόν, η δική μου θέση από το 12 είναι ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν τέτοιες δομές. Πρώτα γιατί δεν έχουμε τις υποδομές, ήρθε ο χρόνος και το απέδειξε. Θυμάμαι τότε είχε έρθει ένας στρατηγός, ήταν ο Γιώργος Οπάλης, δεν ξέρω ποιος άλλο. Ήσουν ένα στρατή στο περιφερειακό, στο δημοτικό, όχι, τέλος πάντων. Όπου μας εγγυούνταν ότι θα μένουν δύο μέρες και θα φεύγουν, δεν έγινε έτσι. Πάμε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Βάστρια. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μία υπερδομή ήδη στον Καράτεπε και δημιουργείται μία δεύτερη ή υπάρχει θέληση να δημιουργηθεί μία δεύτερη υποδομή. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να υπάρχει εδώ, στα νησιά, καμία δομή. Πρωτίστως, γιατί αυτή η ύπαρξη της δομής ενθαρρύνει τους διακινητές να έρχονται εδώ. Είπαμε γιατί η Ρόδος ήταν ένα επιχείρημα που είχα χρησιμοποιήσει προσωπικά στο παρελθόν. Δεν έχει, ενώ είναι περισσότερο κοντά. Βεβαίως θα υπάρχουν πάντα μετακινήσεις των πληθυσμών. Πάντα υπήρχαν οι μετακινήσεις. Οι ανθρωπίδες που ανακαλύφθηκαν στα Ροδαφνίδια δείχνει ότι από την παλαιολιθική εποχή η Λέσβος ήταν τόπος όπου περνούσαν αυτοί που μετανάστευαν. Ναι, οι ανθρωπίδες τότε. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τι μπορεί να γίνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά έγινε ο Καράτεπες γιατί έπρεπε εκείνη την ώρα κάπου να τους βάλουν, τους ανθρώπους αυτούς, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι το μόνο αδίκημα που έκαναν, εν προκειμένου μιλώ για κλειστές δομές, το μόνο αδίκημα που έκαναν ήταν ότι ονειρεύτηκαν ένα καλύτερο κόσμο. Είτε διωκόμενοι από πολέμους, είτε από φτώχεια, είτε από αρρώστια, είτε από πολιτικές διώξεις, είτε από όλα αυτά. Το θέμα είναι οντολογικής ύπαρξης των νησιών μας ως προς το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε τα νησιά μας να γίνουν η νήσος Έλλης,
όπου θα έρχονται οι οικονομικές ελίτ της Ευρώπης και θα επιλέγουν σημείο διαλογής ουσιαστικά για το ποιο προσωπικό τους κάνει και τους υπόλοιπους, είτε θα τους κρατάνε εδώ οι μηνυστικούς προκειμένου να αποτρέπουν άλλους, είτε εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε να κάνουμε τι, να εκδικηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε τα νύχια τους, τα δόντια τους, πετάξουμε στη θάλασσα. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, αυτή την Ελλάδα έχουμε κατά νου. Μια χώρα χρεωμένη, συμφωνώ με την Ριφίλη τη Χιωτέλη και πιστεύω ότι η σημερινή μας συνάντηση βοηθάει πρωτίστως στην κυβέρνηση. Όταν χρωστάς, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω έναν όρο έτσι, σου λένε σκάσε και κολύμπα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προδότες είτε στη σημερινή κυβέρνηση είτε στην προηγούμενη κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαθέτουν το ηγετικό κύρος και πώς να το διαθέτεις όταν χρωστάς, προκειμένου να πεις όχι. Αυτό λοιπόν το όχι που δεν μπορούν να πούν η νυν κυβέρνηση αλλά και η επόμενη ή οτιδήποτε, νομίζω ότι το οφείλουμε εμείς στους παππούδες μας, στις γιαζγάδες μας, στην ιστορία μας, να το πούμε εμείς. Δεν μπορεί το προσφυγικό, επειδή λύνει ένα μικρό πρόβλημα ως προς την απασχόληση, να θεωρείται ότι μπορεί να είναι αναπτυξιακός φορέας για τα νησιά μας. Άκουσα για το χάσιμο του τζίρου. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να μην λειτουργούμε βλέποντας το τώρα, τη μικρή εικόνα, αλλά βλέποντας τη μεγάλη. Με όλη αυτή τη δυσφήμιση, όσο και να προσπαθεί η Περιφερειακή Αρχή ή οι επαγγελματίες του τουρισμού ή ο φορέας τουρισμού Μολύβου, εν πάση περιπτώσει κι άλλοι, να ανατρέψουμε την εικόνα και να τα κάνουμε να υπάρχει ένα εισόδημα από τον τουρισμό, αυτό ποτέ δεν θα γίνει, γιατί απλούστατα είναι προσφυγονήσια. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Επειδή, όπως είδατε, χρησιμοποιούνται τα κατ' εντολήν πληρωμένα γκάλο και λένε ότι η τοπική κοινωνία τα θέλει ή συμφωνεί και όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ηθική μας υποχρέωση πρώτα απ' όλα να πούμε τι θέλει η κοινωνία. Αυτό θα βοηθήσει την κυβέρνηση. Ένα συλλαλητήριο το οποίο θα είναι μαζικό και καθολικό, το οποίο δεν θα αναφέρεται μόνο στη Βάστρια αλλά και στον Καράτεπε, το οποίο θα γίνει την ίδια μέρα και στοιχείο, θα βοηθήσει την κυβέρνηση, αν θέλετε θα της δώσει ένα άλοθη, για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει απαραίτητη προϋπόθεση τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Δεν έχω τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών, τι να κάνω. Ως προς το τι μπορεί να γίνει, αυτό είναι ένα θέμα της ίδιας της Ευρώπης. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να πάρουμε το δίλημα εμείς και να προτείνουμε αν 400 θα συμφωνήσουμε εν πάση περιπτώσει στον αριθμό. Είναι ένα θέμα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουδέποτε έγινε κοινωνική ένωση, αλλά ήταν μία οικονομική ένωση. Φοβούμενοι τα μαγαζάκια τους, για να τα πούμε έτσι λίγο εκλαϊκευμένα, τελειώνω, σ' άκουσα, κουφέλε. Λοιπόν, φοβούμενοι τα μαγαζάκια τους ότι θα χάσουν τις ψήφους κτλ. Λόγω της ακροδεξιάς η οποία ανεβαίνει. Γιατί? Για τον ίδιο λόγο που ανέβηκε και όταν βγήκε ο Χίτλερ. Οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη έκαναν τους φτωχούς να φοβούνται τους αξιπόλυτους. Λοιπόν, ας πούμε μια ιδέα που είχε κατατεθεί κάποτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήταν να γίνεται η ταυτοποίηση στην Τουρκία και με ασφαλείς δρόμους οι αναλογικά η κάθε χώρα σύμφωνα με την οικονομική της δυνατότητα και την εθνική της σύνθεση να δέχονται όσους μπορούν να δεχτούν ή να δημιουργηθούν στις χώρες από όπου προέρχονται. Είδα, ας πούμε, χθες μια πολύ καλή κίνηση του Μηταράκη, όπου έκανε με τον Μπαγκλαντές, ανεξάρτητα ποιο είναι το Μπαγκλαντές, έκανε μια πολύ ωραία συμφωνία. Ή να δημιουργηθούν τα χρήματα που δίνονται εδώ για να φτιάξουν φυλακές, να δοθούν στις χώρες αυτές, προκειμένου να φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδομές,
να κρατήσουν τους ανθρώπους στις πατρίδες τους. Αυτά ήθελα να πω, πρέπει να είναι μια καθολική συμμετοχή το όποιο συλλαλητήριο. Προτείνω να γίνει την Πέμπτη, όπως λέτε, που είναι κλειστά. Ώρα που λέει η Ερυφύλη για την Αδεδή κτλ. Εντάξει, σε αυτόν τον τόπο δεν είναι υποχρεωτικό. Δημοκρατία έχουμε, όποιοι θέλουν, εμείς θα βγάλουμε ένα κάλεσμα. Οφείλουμε όμως να προασπίσουμε αυτό το όποιο συλλαλητήριο για να μην επαναληφθούν αυτά που έγιναν στη Βάστρια. Ευχαριστώ που με ακούσατε, αλλά θα λάβετε υπόψη ότι είμαι και γυναίκα και μιλώ πολύ όπως όλες οι γυναίκες. Να είστε καλά. Επειδή θα φύγει ο κύριος Βασιλούδης, δύο λεπτά, γιατί πρέπει να πάει στο δικαστήριο, θα έρθω. Ναι. Σειρά. Όχι, όχι. Και πρέπει να φύγω στο δικαστήριο. Εκπροσωπεί το Δικηγορικό Σύλλογο, σας ακούμε. Θα συγκεκριθώ λοιπόν στο Συμβούλιο να είμαστε παρόντες στις κινητοποιήσεις. Περιμένουμε την απόφαση για το πότε και με ποιες μορφές θα... Πολύ, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλούδη. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Μόνον αυτό. Δεν θα δούμε τι μας χωρίζει ιδεολογικά ο καθένας οτιδήποτε. Τι μας ενώνει. Μας ενώνει το χρέος μας να νοιαστούμε τα νησιά μας, να μην γίνουν ουδέτερη ζώνη, να νοιαστούμε τον τόπο μας και να συνεχίσουμε την ιστορία και την παράδοση μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αντωνέλη. Συγγνώμη. Κύριε Γραβασίλη, θα σας δώσω το λόγο. Απλά ο κύριος Τσακαρέλης πρέπει να φύγει. Είναι ο εκπρόσωπος ενός ιδιωτικών υπαλλήλων Λέσβου. Να κάνετε την. Και μετά θα μιλήσει ο κύριος Καραβασίλης. Σας ακούμε, κύριε Τσακαρέλη. Ευχαριστώ. Είναι πάγια θέση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων για καμία δομή, ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή. Η κανονικότητα που ευαγγελίζεται δεν είναι ακριβώς το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι δεν είναι δομές. Είναι μέτρα για την ακρίβεια και ενίσχυση του ΟΕΣΥ για να διασφαλιστεί η υγεία και το εισόδημα. Σαν Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχουμε αποφασίσει να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου, που μεταξύ άλλων έχει τα αιτήματα για αυξήσεις του μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μόνιμα μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο 50% και να αποσυνδεθεί από το προσφυγικό, με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου στα καύσιμα και, να υπάρχει και φορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Διαγραφή χρεών στους επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίας για τα χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. Μείωση των δημοτικών τελών για εργαζόμενους και επαγγελματίες, προσλήψεις προσωπικού και κάλυψη κενών στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέτρα πρόληψη υγείας για την υγεία σε πανεπιστήμια και σχολεία. Όσον αφορά την κινητοποίηση, καταρχήν είμαστε θετικοί. Απλώς δεν μπορώ να δεσμευτώ αν δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είστε για το συλλαλητήριο της Τετάρτης, δηλαδή του Εργατικού. Εκεί έχουμε πάρει ήδη απόφαση να συμμετέχουμε. Αν πάρθει άλλη απόφαση σήμερα για κινητοποίηση... Άρα μπορείτε και την Πέμπτη, αν συμφωνήσουμε για συλλαλητήριο την Πέμπτη. Θεωρητικά είμαστε θετικοί. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έχει ελεγχθεί από αυτή την πτέρυγα κυρίως Τετάρτη να υπάρχει συλλαλητήριο, που βλέπω και από το Δήμο Ορεστιάδος έχω εδώ, ο οποίος, συγγνώμη, ο Δήμος Ορεστιάδος, που έχει και αυτός παρόμοια προβλήματα, λέει θα κάνουν συλλαλητήριο την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν. Άρα λοιπόν, η πρόταση που καταλαβαίνω να διαμορφώνεται είναι την Τρίτη, την Τετάρτη να γίνει συλλαλητήριο και την Πέμπτη, αν θα υπάρχει 24 ώρια απεργία, να τεθεί υπόψη των Διοικητικών Συμβουλίων. Αυτό είναι. Αυτό που είπαμε ήταν ότι έχει αποφασίσει το Διοικητικό μας Συμβούλιο να συμμετέχει στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου την Τετάρτη. Και αν αποφασιστεί σήμερα... Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Το κατάλαβα. Αν αποφασιστεί εδώ. Κάποια άλλη κινητοποίηση... θα τη θέσω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Ελάτε εδώ μπροστά, ελάτε εδώ μπροστά. Για να ψηφιστεί. Ωραία, ωραία, να το κατάλαβα. Με τα αιτήματα που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής, αρχικά εδώ. Είμαστε θετικοί. Ήθελα να... Ναι, τελειώσατε, έτσι. Ναι, ναι, ήθελα να πω, πριν συνεχιστεί η κουβέντα, ότι έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο αποτυχείο, ο περιφερειακός, ο σύμβουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μπουρνιάς, ο Παντελής,
και τώρα αφήχθηκε η πρόεδρος του Κοινοτικού Τοπικού Συμβουλίου του Βροντάδου. Είναι μια περιοχή γειτνιάζουσα με τον επίμαχο μέρος, το Θόλο, στη Χίο, και έχουν κινητοποιηθεί και εκεί. Οπότε, όποτε θέλει να έχει και δύο λόγια να μας πει, πολύ ευχαριστώ να τους ακούσουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε, μισό λεπτό θα έρθω. Κύριος Καραβασίλης, επί των θεμάτων κινητοποίησης. Ναι. Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να συνεισφέρω, να συνεισφέρω στη διαδικασία και με βάση αυτά που έχουν ακουστεί, να καταθέσω μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά το γενικό συλλαλητήριο που πρέπει να γίνει και στα δύο νησιά, και στη Λέσβο και στη Χίο. Αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο προετοιμασίας. Αυτό απαιτεί, από ό,τι βλέπω από τα σωματεία και τους φορείς, να έχουν το χρόνο να συνεδριάσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και λαμβάνουμε υπόψη μας ότι την επόμενη Τετάρτη έχει το εργατικό κέντρο, την επόμενη Πέμπτη έχει την αργία εμπορικός σύλλογος. Οπότε εγώ θα προτείνω το εξής. 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, γενική απεργία Λέσβος Χίος, πρωινή. Τετάρτη απόγευμα δεν έχει αγορά, πρωί το συλλαλητήριο, να υπάρχει ο χρόνος να κατατεθούν και στην ΑΔΔΗ, να κηρύξει στάσεις εργασίας και τοπική στάση εργασίας εδώ, και στο όρο σωματεία και τους φορείς, να γίνει σωστή η προετοιμασία, υπάρχει ο χρόνος, δεν μας πιέζει κανένας. Το πλαίσιο, νομίζω, εγώ και σε συνέχεια σε αυτά... Το αίτημα να είναι σαφές. Το πλαίσιο και το αίτημα... Σαφές. Όχι, το αίτημα να είναι σαφές. Το άμεσο, το αίτημα είναι ότι σταματάνε τώρα και ανάκληση κάθε προσπάθειας δημιουργίας το ΚΙΤ όπως το θέτει η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο Υπουργός, ο κ. Μηταράκης. Τη δομή, σε αυτό το αίτημα και το πλαίσιο δεν θα το πω εγώ. Νομίζω και σε συνέχεια και έτσι και από την κυρία Αντωνέλη έβαλε, περιέγραψε ένα πλαίσιο μαζί με τους υπόλοιπους επικεφαλείς των παρατάξεων και τους άλλους που μπορεί, νομίζω, να βρεθεί η χρυσή τομή για το αίτημα, ώστε να πάτε και στα δικά συμβούλια και να αποφασίσετε, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε οπωσδήποτε τον, όχι πάλι λεσβιακό, για όλο το Βόρειο Αιγαίο, καθολικό αίτημα ότι σταματάνε τώρα αυτό που πάνε να κάνουν. Και νομίζω ότι αυτή η ημερομηνία και το εργατικό κέντρο και όλοι οι φορείς έχουν το χρόνο να συμμετέχουν και να το προετοιμάσουν να συμμετέχουμε όλοι και να στείλουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα από εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες. Αυτό το βάζω σαν πρόταση συγκεκριμένη, ώστε να μην χαθεί η συζήτηση στο ότι εγώ θέλω να συνεδριάσω αύριο, μεθαύριο, δεν έχουμε πλαίσιο έτοιμα συγκεκριμένο. Για πότε είπατε, Τετάρτη είπε. Για να μην πάμε, να πω κάτι. Και να προσθέσω κάτι, για να μην έχουμε καμία άλλη, μια λέξη, εμποποιία, μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε, διαχείριση κρίση μια κατάσταση, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Να πω, όχι Βόρειο Αιγαίο, το νήσος Χίος και Λέσβος. Χίος και Λέσβος. Σάμος δεν έχει νόημα. Όχι Χίος και Λέσβος, ναι, βεβαίως. Ωραία. Ο κύριος Προβέντζας, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ναι, για όσο δεν ξέρετε, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Παναγιώτης ο Προβέντζας. Να ακουγόμαστε λίγο. Μην μιλάτε. Κύριε Προβέντζα, σας ακούμε. Ναι, κύριε Παναγού, ευχαριστώ. Κύριε Κουφιάλο, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος, γνωρίζοντας τα προβλήματα την εποχή που ήταν αυξημένα όσον αφορά κυρίως των θεμάτων υγείας και του κινδύνου της δημόσιας υγείας, από τις 7 Δευτέρου του 2020 είχε τοποθετηθεί όσον αφορά όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στη θέση που είχαμε ανακοινώσει και είχαμε πάρει τότε, αν θα γίνει νέα δομή, hot spot κτλ. Και μέσα στις προτάσεις αυτό που είχαμε πει ήταν 7 Δευτέρου του 2020, ξαναλέω, ότι η λύση του προβλήματος δεν μπορεί να είναι ούτε η δημιουργία νέων hot spot, ανοιχτών ή κλειστών, ούτε η συνέχιση λειτουργίας των υπαρχόντων, τα οποία πρέπει να κλείσουν. Γιατί τώρα εδώ σήμερα μιλάμε για τη Βάστρια, αλλά δεν μιλάμε για τον Καρατεπέ και δεν είδαμε την αντιδράση και κανένας όταν γινότανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ανταυτού να λειτουργήσει η πρότασή μας, να λειτουργήσει μια μικρή δομή, η οποία τώρα δομή θα είναι, κέντρο θα είναι, κίτ θα είναι, αποκλειστικό ρόλο θα έχει την καταγραφή των νεοαφιχθέντων, την ιατρική τους εξέταση και την άμεση πρόθεσή τους σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας, βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης του τότε,
στην υπηρετική χώρα, όπου θα ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία παροχής ασύλου. Σήμερα εμείς αυτή την πρόταση είχαμε, αυτή καταθέτουμε και αυτή είχαμε στηρίξει από τότε. Όσον αφορά τώρα για να κερδίσουμε και τον χρόνο, στο διαθέτα. Καταρχάς οι κινητοποιήσεις, ό,τι έχει να γίνει πρέπει να γίνει ενωμένο. Δεν βλέπω να χωριζόμαστε και να πηγαίνουν άλλοι να κάνουν διαδήλωση, συλλαλητήριο και άλλη απεργία. Νομίζω ότι ό,τι έχει να γίνει πρέπει να γίνει ενωμένο. Ο Ιατρικός Σύλλογος, για να διευκολύνω να το πω έτσι, ό,τι αποφασιστεί οποιοδήποτε μορφή κινητοποίηση θα συμμετάσχει. Το πρόβλημα για μας βέβαια, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, είναι η εποχή έξαρσης της πανδημίας, που καταλαβαίνετε και να ξέρετε ότι σήμερα το μεγαλύτερο, πέρα του νοσοκομείου, οι ιδιώτες γιατροί και το κέντρο υγείας, οι ιδιώτες γιατροί τρέχουν από σπίτι σε σπίτι από πολλά τα πρωί. Παρ' όλα αυτά όμως, θα έχουμε προβλέψει και γι' αυτό, θα ληφθεί μέρημνα, μα ένας, δυο, τρεις θα καλύψουν τις ανάγκες πότε χρειαστεί, όταν θα γίνει η κινητοποίηση, θα είναι απεργία, θα είναι συλλαγητή, ό,τι και να είναι. Πάντως θα είμαστε παρόντες. Κάτι που ξέρω, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Το λέω και στον κύριο Καρασάβα και σε εσάς. Ας αποφεύγω να χρησιμοποιούμε τον όρο δομή όταν λέτε για ένα μικρή. Νίκο, δεν μπορώ να μιλήσω. Τον κύριο Καραβασίλη, συγγνώμη. Έχω ταυτιστεί με σε ένα τόσο που σε βάζω παντού. Τον κύριο Καραβασίλη. Ο όρος δομή παραπέμπει λιγάκι σε μια δομημένη δόμηση με οδικό δίκτυο, με λατρευτικούς τόπους, με σχολεία, με αθλητικούς. Ας το λέμε κέντρο, εγκατάσταση, ό,τι θέλετε πέστε. Αλλά το δομή ας τα αποφύγουμε. Σωστό κύριε. Να συμπληρώσω μόνο, 23 Φλεβάρι είναι και μια επέτειος, να πούμε επέτειο. 23 Φλεβάρι το βράδυ είχαν έρθει και τα ΜΑΤ. Πριν δύο χρόνια. Να το βάλω και αυτό μαζί. Όσον αφορά για τη δομή, όπως το διόρθωσα και κέντρο, ήταν την εποχή αυτή τη δέντα. Εντάξει, δεν είναι ό,τι ξέρω. Η δομή ταυτίζεται πάλι σύντομα. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσει ο κύριος Αλεξίου που εκπροσωπεί την ΑΔΔ και μετά θα είναι ο κύριος Γελαγώτης από τη Δημοτική Λέσβου. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώντας την ΑΔΔ, που είναι ένα μεγάλο τμήμα γενικά των δημοσίων υπαλλήλων σε όλη τη Λέσβο, εμείς ήρθα εδώ για να ακούσω, να συμβάλλω στις προτάσεις όλων των φορέων για να μπορούν να υπάρξουν κινητοποιήσεις που θα καθοριστούν μέσα από εδώ, μέσα από τους φορείς, για να μπορούμε να κινηθούμε και εμείς το μέτρο που χρειάζεται. Θα θυμίσω και θα πω ότι σε συνεργασία προ ένα χρονικό διάστημα μαζί με το εργατικό κέντρο, η ΑΔΔ πραγματοποίησε δύο μαζικές μεγάλες συγκεντρώσεις στην πλατεία Σαφούς, το θυμάστε όλοι νομίζω, που σκοπό τότε είχε την αποσυμφόρηση του νησιού. Κοινός στόχος όλων των φορέων φαίνεται καθαρά ότι είναι ότι όταν έρχονται οι πρόσφυγες εδώ στο νησί μας, σκοπός είναι να ταυτοποιούνται, να εξετάζονται ιατρικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και ταυτόχρονα να πηγαίνουν στον προορισμό που επιθυμούν ή στα κέντρα που υπάρχουν ταυτοποίηση στη χώρα μας. Ακούμε στις προτάσεις εδώ τις συγκεκριμένες και τη συγκεκριμένη που θα πάρθει για την ημερομηνία. Θα μεταφέρω την πρόταση στο συλλογικό όργανο να πάρθουν οι αποφάσεις στον τρόπο πώς και για τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις και από εκεί και από εδώ θεωρώ όμως ότι για να υπάρξει επιτυχία όπως τις προηγούμενες φορές θα πρέπει όλοι οι φορείς να υπάρξουν και τα μαγαζιά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και όλο το δημόσιο. Θα εξαρτηθεί πόσο το κάνουμε ανάλογα την κινητοποίηση, πώς θα κινηθούμε, αν θα κάνουμε στάση ή αντιάδευτη μορφή, θα αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν γίνει όλη η κινητοποίηση μαζικά από όλους τους φορείς, θα επέλθει και επιτυχία στο νησί και νομίζω είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι αυτό το νησί κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά, πρέπει να αναπτυχθεί και θα πρέπει να συγωνιστεί άλλα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την ΑΔΔ. Ο κύριος Γελαγώτης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Λοιπόν, μια ερώτηση έκανα πιο μπροστά, κύριε Μυρσινιά. Ύστερα από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να μιλήσετε τελευταίος. Λοιπόν, εμείς σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου τι μπορούμε να κάνουμε. Τη μέρα την οποία θα αποφασιστεί η κινητοποίηση, θα κλείσουμε το Δήμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να τα απευθυνθούμε στους φορείς. Και εμείς στην περιφέρεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα απευθυνθούμε στους φορείς του τόπου μας, ώστε να συμμετέχουν μαζικά
σε όποια κινητοποίηση αποφασιστεί και γι' αυτό πιο μπροστά έκανα αυτό που έκανα, κύριε Περιφερειάρχε. Είδατε ότι έκανα για να βοηθήσω την κουβέντα. Το ξέρω, καλά τα κάνω. Λοιπόν, η κουβέντα λοιπόν είναι η εξής. Ναι, πάντα. Το να κλείσει για μία ή δύο μέρες το νησί για 5-10, εγώ θα πω για μία προφανώς, εκεί πέρα, για μία λοιπόν, από το να κλείσει και να κάτσουμε στους καναπέδες μας δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Αυτή τη μέρα λοιπόν, και γι' αυτό τα είπα πριν αυτά που είπα, πρέπει να γίνει ένα συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να είναι εδώ, στη Μυτιλίνη, να έρθει κόσμος από όλο το νησί. Δεν θέλω να γίνει στη Βάστρια πρώτον, γιατί ήμουν εκεί, τα είδα, κυνηγός είμαι και είδα τι έκανα για να ανεβώ μετά επάνω. Λοιπόν, και για να αποφευχθεί και οποιοδήποτε προβοκάτσια μέσα στο δάσος. Λοιπόν, εδώ πέρα που μπορούμε να τα φυλάξουμε τα πράγματα. Να γίνει αυτό, να έχει επαρκή χρόνο, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η πρόταση του Σταύρου του Καραβασίλη. Η 23 του μηνός είναι μια εξαιρετική ημερομηνία, γιατί είναι και η επέτειος και νομίζω ότι σχεδόν όλοι ήμασταν εκεί αυτό το βράδυ και τις επόμενες μέρες. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να γίνει, γιατί απευθύνεται και στο θυμικό του λεσβιακού λαού, ο οποίος δεν ξεχνά, και επίσης πρέπει να γίνει από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια, από το Δήμο. Από τον εδώ Δήμο δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι σύμβουλοι, δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, όπου πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είναι μαζικότατη η συμμετοχή. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, άμα πάει ο ένας τη μία μέρα σαν εργατικό κέντρο και κάνει μόνος του, άμα πάει ο άλλος σαν σύλλογος ιδιωτικών υπαλλήλων να κάνει ένα συλλαγητήριο κτλ. Κτλ. Δεν κάνουμε τίποτα. Ας γίνει ό,τι κινητοποίηση θέλουν οι άνθρωποι από το εργατικό κέντρο αυτή τη βδομάδα, αλλά να είναι και μαζί μας στις 23 του μηνός για να είμαστε μαζί όλοι εκεί. Και είναι βασικό, βασικότατο να φέρουμε και τις μάνες μας και τα παιδιά μας, που λέει ο λόγος, διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αν γίνει ένα συλλαγητήριο 1000 ατόμων, κύριε Περιφερειάρχα, δεν κάνουμε τίποτα και θα μας πούν μειοψηφίες πάλι κτλ. Πρέπει λοιπόν να είναι ένα μαζικότατο συλλαγητήριο και εδώ και στοιχείο, και καλωσορίζω τους χιώτες, τους αγαπητούς μας, τους φίλους μας, έτσι, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα. Και ένα τελευταίο, πρέπει το συλλαγητήριο να έχει ένα σαφές μήνυμα, ένα σαφές αίτημα. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί, κύριε Περιφερειάρχα, και να αρχίσω ένας, εγώ θέλω ανοιχτή, κλειστή, ημίκληση, 500, όχι 1000 άτομα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και να μπει μέσα στην κουβέντα, επιτέλους, και ο Καράτεπέ συμφωνούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριος Αργυρόπουλος, από την Ένωση Ξενοδόχων. Αυτό το πράγμα... Γεια σας. Εντάξει, για το τουριστικό κομμάτι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Από το 2015 και μετά, στο κομμάτι αυτό υπάρχει μια καθίζηση στη Λέσβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πλουτίσαν άνθρωποι από την παραξενοδοχεία και από τα παράνομα καταλήματα τα οποία ανθίζουν και μπορεί να τους έχουμε αντιμέτωπους μας σε όλες αυτές τις φορείες. Γιατί αυτοί ακόμα πλουτίζουν αυτό το κομμάτι, δεν θα επιτεθώ εκεί. Το ερώτημα είναι ότι ζητάτε από τους φορείς και από την Ένωση Ξενοδόχων συγκεκριμένα να κατεβεί κάτω από ένα πανό που θα λέει όχι στη Βαστριά και ο Καράτηδες. Αυτό δηλαδή. Η Ένωση Ξενοδόχων είναι πολύ σημαντικό να δει τι θα γράφει το πανό. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην γίνει στη Βαστριά και ναι, OK, θα έχουμε ένα κέντρο 6.000 ανθρώπων στον Καράτηδε. Που είναι η βιτρίνα της πόλης μας, τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους, είναι ένα άλλο κομμάτι. Μιλάω καθαρά για το χωροταξικό αυτό θέμα. Πείτε, θα πω. Ένα λεπτό. Βασίλη, κύριε Χρυσίδη. Συγγνώμη, πρέπει να καταλάβετε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε Μαμόλη, μη φωνά... Νίκο, δεν συνήγω, μη φωνάς. Κύριε Μαμόλη, θέλετε να μιλήσετε εσείς ή οι φορείς. Θέλετε να μιλήσετε εσείς ή οι φορείς. Είπα, δεν είναι φορέας, είναι αιρετός. Οι αιρετοί ξέρουμε τις θέσεις μας και τα αυγά. Για να σας παρακαλώ, ωραία, δεν πρέπει να θέσουνε, δεν κάνα πρόταση. Δεν θέλετε να ακούσουμε τις φορείς. Πρόεδρος, εγώ δίνω το λόγο μετά εκεί. Σας παρακαλώ, αφήστε να τελειώνουμε. Ήρεμα.
από εκεί και πέρα, σαν ένα κοινοτόπο, δεν υπάρχει μία απόφαση. Ακόμα κουβεντιάζουμε, αλλά υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα που έθεσα και ένα ακόμα ερώτημα πολύ βασικό, που χρήζει απάντηση και μας απασχολεί, ότι αποφασίστηκε ένα κέντρο 1.000 ατόμων, ένα κέντρο 3, ένα κλειστό κέντρο 5, ό,τι αποφασιστεί. Ο 5.001 πού θα είναι? Ο 5.002, ο 15.000, τέτοιες απαντήσεις θέλουμε και όχι ψέματα. Μα τσέκεται. Δεν μιλήσαμε για 5.000. Για ό,τι μιλάμε, εγώ λέω ότι... Τόση ώρα καταλάβετε τι λέμε. Όχι. Εμείς μιλήσαμε για 5.000. Για 1.100, ο 101, η κυβέρνηση θα το κρατήσει εδώ, θα πάρει τα πλοία μακριά και θα πει παιδιά, νησάκι, αφήστε τους όπως έγινε το 15. Τι θα γίνει στο 1.001, στο 1.002, αυτός που δεν χωράει στο κέντρο. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Ορίστε. Ωραία. Η οποία... Ότι ήταν καταγραφή αμέσως στο καθήκον από εκεί θα εξετάσει την πράση. Ναι, όχι. Δεν λέω για, τη δικιά μας για το δικό μας αίτημα. Για την κυβερνητική πολιτική ποια είναι. Να μας πει η κυβέρνηση δηλαδή. Να μα εμείς θα πούμε τα αιτήματά μας. Ή θα τον κάνουμε, δεν θέλουμε εμείς. Εμείς θα πούμε τα αιτήματά μας. Εμείς θα πούμε τα δικά μας. Να ζητήσουμε να γυρίσουμε και μια απάντηση. Ο κύριος Μαμόλης, ο κύριος... Εγώ διευθυνώ. Ο κύριος Μαμόλης και ο συνάδελφος. Ζητώ συγγνώμη, απλά σωστά η προβληματισμή σας, αλλά στο θέμα της κινητοποίησης θα συμμετάσχετε εσείς? Όχι, καρά τεπέ. Όχι, όχι. Εκεί σαν έρθουν εδώ που δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν υπάρχει απόφαση, αλλά πολύ ξενοδοχείο όπως ήταν και στην πρακτική. Ωραία, κύριε Μαμόλη. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία όλων μας, όσων ακούστηκαν για το μέλλον αυτού του τόπου, νομίζω ότι προβληματιζόμαστε όλοι για το μέλλον του νησιού μας. Θα βοηθήσει αυτή η δομή το να ξεφύγουμε από το βάλτωμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο νομό μας? Εμείς θεωρούμε σαν δίκτυο κοινοτήτων ότι όχι. Και ειδικά ο χώρος που επιλέχθηκε. Το Συμβούλιο των Κοινοτήτων υπάρχει ομόφωνη απόφαση που είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε δομή. Και κλείσιμο και το Καρατεπέ αλλά και ό,τι άλλων δομών υπήρχαν στο νησί μας. Και το λέω αυτό γιατί εκφράζοντας και την αγωνία των χωριών, των συμβούλων και των Προέδρων των Κοινοτήτων αυτών, που είναι μέσα στα όρια τους αυτή η δομή. Δεν υπάρχει ό,τι χειρότερο για έναν Πρόεδρο να αποφασίζουν άλλοι για αυτός. Και έφυγε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ του Δήμου Μυτιλίνης, να του θυμίσω ότι αποκλείστηκε ο Πρόεδρος της συγκεκριμένης κοινότητας να ψηφίσει στο επίμαχο θέμα αυτό, το οποίο αφορούσε το χωριό του. Τι πιο χειρότερο πράγμα μπορούσε να γίνει από αυτό? Τι χειρότερο πράγμα, να μην σου δίνουν το δικαίωμα να εκφράσεις τη βούληση των συγχωριανών σου και αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον του τόπου σου? Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση που έγινε προηγουμένως για 23 του μηνός, που είναι σημαδιακή ημέρα για τον τόπο μας, θα γράφτηκε και θα μείνει γραμμένη στην ιστορία του τόπου μας. Είμαστε κοντά σαν δίκτυο κοινοτήτων σε όποια απόφαση πάρθει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω κύριε Περιφερειάρχη. Καλύπτεσαι. Απλώς να καλωσορίσουμε την συνάδελφο πρόεδρο του Συμβουλίου του Βροντάδου που είναι εδώ, εκ μέρους του δικτύου κοινοτήτων. Και το μόνο που θα πω ότι εμείς σαν κοινότητες παίξαμε το ρόλο των γενικών συνελεύσεων στην Καράβα, στην εκκινητοποίηση Καράβας και του διαπροορεύματος. Αυτό θα κάνουμε και τώρα μαζί τη ΔΥ. Μας δόθηκε ένα κίνητο από την περιφέρεια και από τους Δήμους, ο οποίος μέσα από το όπλο μας που έχουμε, που είναι τα μεγάφωνα των κοινοτήτων, θα φωνάξουμε τον κόσμο. Και ζητώ αν είναι δυνατόν να μισθώσουμε λεωφορεία, να μπορέσει να μετακινηθεί ο κόσμος προς τη Μυτιλίνη. Είναι πολύ δύσκολο για πολλούς συνδημότες μας να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και με την ακρίβεια τώρα της βενζίνης, πολλοί τους σκεφτούν κιόλας. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι. Θέλω να δηλώσω ότι το δίκτυο είναι αντίθετο σε αυτά που συνέβησαν τα έκτροπα, να το πω, επάνω στη Βάστρια.
και πρέπει να προσεχθούν στο συλλαλητήριο το οποίο θα διοργανωθεί, να διοργανωθεί σωστά, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία μαυρίζουν όλο τον αγώνα που γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μεσι... θα κλείσουμε, εντάξει, όποιος πάρει. Ο κύριος Μεσινιάς, πρόεδρος επιμελητηρίου. Μετά ο κύριος Καλασάβας, περιμένουν και οι δύο αντιπεριφερειάρχες. Τον κύριο Μυρσινιά ακούμε τώρα, ευχαριστούμε. Παραφορώ, πραγματικά παραφορώ. Προχώρα, Βαγγέλη, προχώρα. Ομολογώ και αυτό έγινε και σαφές, ότι η πρόσκληση δεν είχε την μέγιστη ευκρίνεια ως προς το θέμα που θα συζητήσουμε. Ήταν ένα γενικό, μια γενική πρόσκληση, η οποία έλεγε για κινητοποίηση σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και μάλιστα αναφερόταν στην απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή μια απόφαση που έχει πάρθει να συζητήσουμε στην απόφαση που είχε πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ομολογώ ότι ακόμη, και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και άλλοι, ελπίζω και εύχομαι, για να μην φανώ ότι δεν έχω καταλάβει εγώ, δεν έχει γίνει κατανοητό πλήρως το αίτημα στο οποίο καλούνται οι φορείς να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση ή όχι. Με σαφήνεια το αίτημα. Και εξηγούμε. Εξηγούμε. Δεν έχει γίνει, γιατί έχουν ακουστεί απόψεις για μικρές δομές, για μεγάλες δομές, για άλλη, όχι στη Βάστρια, καμία δομή. Έχουν πέσει όλες οι προτάσεις στο τραπέζι, αλλά όταν καλούνται φορείς, όσοι είμαστε εδώ, γιατί δεν είμαστε όλοι, να αποφασίσουμε για μια κινητοποίηση, το αίτημα πρέπει να είναι σαφές και λιτό, για να μην χαθούμε. Να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Από το 2015 εδώ και 7 χρόνια το νησί μας, ειδικά το νησί μας και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και όλο το Ανατολικό Αιγαίο και νησιά άλλα εκτός του Βορείου Αιγαίου. Και εδώ θα συμπληρώσω την κυρία Αντωνέλη. Κυρία Αντωνέλη, η Ρόδος είχε δομή άτυπη μέσα στο κέντρο της πόλης, απλώς δεν το πήραμε είδηση. Δεν το πήραμε είδηση. Είπατε άτυπη, άτυπη. Και η κόστη κανονική. Απλώς θέλω να σταθώ και στο θέμα της διαχείρισης, το οποίο επηρεάζει τον επιχειρηματικό κόσμο. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί από το 2015 έως το 2022, αυτοί που έζησαν στο πετσί τους σε κάθε λεπτομέρεια και με κάθε βαρύτητα, είναι οι επιχειρήσεις του τόπου και δι και κυρίως οι επιχειρήσεις του τουρισμού και όσες άλλες επιχειρήσεις συνδέονται στενά ή όχι με τον τουρισμό. Κανένας όμως δεν στάθηκε πάνω στις επιχειρήσεις αυτές. Εδώ και 7 χρόνια οι επιχειρήσεις, θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ μία τοποθέτηση, δεν βρήκαν από κανέναν, μα κανέναν στήριξη. Κανέναν, μα κανέναν στήριξη. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που το δεκαήμερο μετά την πυρκαγιά της Μόριας, οι οποίες με εντολή της αστυνομίας δεν είχαν το δικαίωμα οι ιδιοκτήτες να πλησιάσουν καν στα μαγαζιά τους. Δεν πήγε κανένας από κοντά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετάσχουν σε κάποιες κινητοποιήσεις. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να πιστούν. Και θα πρέπει να πιστούν ότι θα έχουν ένα αναπτυξιακό μέλλον. Και δεν μιλάω μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις, μιλάω και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται και σε περιοχές που δεν τους ακουμπάει καν του νησιού, που δεν τους ακουμπάει καν το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και επειδή αναφερθήκαν κάποιοι φορείς όπως ο Δήμος ή ο Ιατρικός Σύλλογος για τη θέση που πήρανε στις 7 Φεβρουαρίου του 20, ήταν και η θέση του επιμελητηρίου και θα σας τη διαβάσω, ήταν η προτάση του επιμελητηρίου στην έκτακτη κατάσταση τότε της πυρκαγιάς του κήτη της Μόριας και διαβλέποντας ότι δημιουργείται ένα νέο κέντρο, ένα καινούργιο κέντρο καταγραφής κήτ στον Καράτεπέ, στο Μαυροβούνι, και το οποίο το οσμιστήκαμε από τότε ότι έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας, μόνιμα χαρακτηριστικά, και λειτουργώντας πάντοτε, όπως λειτουργούμε πάντοτε με τη λογική και όχι με το θυμικό, πήραμε την εξής απόφαση, η οποία σας την μεταφέρω,
τότε, το 2020, να με συγχωρέσετε, είμαι και λίγο της τεχνολογίας, ότι ήταν η απόφαση που πήραν τότε ήταν η συγχώνευση όλων των μέχρι τότε υφιστάμενων δομών στη δημιουργία μιας κλειστής δομής μέγιστης δυναμικότητας 3.000 ατόμων, λέμε τώρα, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε, μόνο για καταγραφή και αποχώρηση, μακριά από τον αστικό ιστό της πόλης, της Μυτιλήνης, μακριά από άλλη, κάθε άλλη κατοικημένη περιοχή και μακριά από κάθε οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μεταφέροντας αυτό που ζήσανε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα σε αυτό το κέντρο. Ρητή δέσμευση με σαφές χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση για άμεση αποσυμφόρηση και κλείσιμο της υποκατασκευής δομής του ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Ρητή δέσμευση για τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση δέσμευση γενναίων μέτρων αποζημίωσης, στήριξης και ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των κατοίκων των νησιών. Κανένας από εμάς δεν το συζήτησε αυτό, ότι αυτοί που επλήγησαν είναι επιχειρήσεις και 7 χρόνια πολεμάν να ανατάξουν, να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, ειδικά οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Αυστηρό έλεγχο των ΜΚΟ, γιατί τότε δραστηριοποιούνταν πολλές, αυτό ίσως έχει αλλάξει τώρα, και τόσο στο στάδιο της αντιοδότησης της λειτουργίας τους, όσο και στο στάδιο υλοποίησης των εργασιών που αναλαμβάνουν. Καμπάνια αποκατάστασης της εικόνας της Λέσβου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για κάτι το οποίο δεν συζητάμε και το οποίο συνεχώς εμείς δυστυχώς αναμοχλεύουμε και σε κάθε ευκαιρία θέλοντας να εισπράξουμε 2 like ή 2 μπράβο μεγάλες μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλει σοβαρότητα, εμείς θα λειτουργήσουμε με κάθε σοβαρότητα, θα πάμε στο συμβόλαιό μας, θα το θέσουμε. Να σας πω όμως και κάτι διαδικαστικό, το οποίο πρέπει να σας το μεταφέρω, το επιμελητήριο εκ του νόμου δεν έχει δυνατότητα να κλείσει επιχειρήσεις. Το μόνο που θα κάνουμε, θα μιλήσουμε με τα σωματεία και οι σύλλογοι κλείνουν τις επιχειρήσεις. Θα μιλήσουμε, θα διαβουλευτούμε και θα σας μεταφέρουμε και την απόφαση του δικού μας συμβουλίου και των φορέων των λοιπόν, οι οποίοι είναι υπό τη σκέπη του επιμελητηρίου. Όμως πρέπει να είναι σαφές το ερώτημα. Σε τι καλούμαστε ακριβώς να κάνουμε κινητοποιήσεις, το οποίο, συγχωρήστε με, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Εκτός άμα δεν έχω καταλάβει εγώ. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Εκφράζω την αγωνία των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πλέον έχουν κουραστεί, ειδικά οι τουριστικές επιχειρήσεις, και θα ήθελα σε αυτές τις κινητοποιήσεις να συμπεριληφθεί όλο το Βόρειο Αιγαίο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για μόνο τους 2 πρώην νομούς. Εξαιρούμε τον νομό της Σάμμου. Εάν έχει γίνει κάποια τέτοια διαβούλευση και στη Σάμμου, θα ήθελα να έχω μια πληροφόρηση. Από όσο ξέρω, δεν έχει γίνει. Μιλάμε μόνο για για τη Λέσβο και τη Χίο. Και πάλι ξαναβάζω το θέμα της αγωνίας των επιχειρήσεων από τις πληγές που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα και στην επούλωσή τους. Και εδώ θα κλείσω. Σας είπα, θα μεταφέρω το αίτημα και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και στα σωματεία, τα οποία δεν είναι όλα εδώ, δεν έχουν κληθεί όλα. Γνωρίζοντας και την πρόσκληση, αυτό σας είπα ότι η πρόσκληση δυστυχώς είχε κενά και ήταν μια πρόσκληση, επιτρέψτε μου, προχειρογραμμένη και πρόχειρη. Βαγγέλη, μιλάτε πράγματα που δεν ισχύουν. Όποιο φορέα είχαμε και δεν είχαμε, το καλέσαμε. Εγώ το εγγυώμαι αυτό. Το προχειρογραμμένο το περνάω λίγο του. Όλοι οι φορές κληθήκαν. Αλλά κι αν δεν κλείθηκε κανένας, σας το καλούσατε εσείς. Πώς είπατε, συγγνώμη, δεν σας ακούω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα μεταφέρουμε και θα σας μεταφέρουμε και την απόφαση μας. Απλά, για να λίγο να βάλουμε το θέμα σε μια σειρά, η πρόσκληση ήταν βάσει της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο είπαμε πρώτον για το θέμα της νομοθετικής αυτής ρύθμισης, τροπολογίας που έγινε και αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες από την περιφέρεια και μεταφέρθηκαν στο μετανάστευσης. Και το δεύτερο και βασικότερο ήταν για τη δημιουργία αυτής της υπερδομής πάνω στη βάση. Και μέσα σε όλη αυτή την απόφαση, ήταν να πάνε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επιτόπου με τον Περιφερειάρχη για να κάνουν αυτοψία, να δουν πώς είναι ο χώρος και τι γίνεται. Και το τρίτο σκέλος και τελικό ήταν να κληθούν οι αρμόδιοι φορείς, όσοι είναι τέλος πάντων, ώστε να συζητήσουμε για περαιτέρω κινητοποιήσεις. 24 ώρες μάλιστα, συγκεκριμένα. Η πρόσκληση ήταν συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε και εμείς την αγωνία όλων των
των μελών του επιμελητηρίου. Όλοι είμαστε εδώ πέρα. Από ό,τι προβλέπω, θα κάνετε προφανώς διοικητικό συμβούλιο για να δείτε αν θα συμμετάσχετε ή όχι. Αλλά είναι σαφές. Είναι σαφές. Η κινητοποίηση είναι σαφής η κινητοποίηση που θα γίνει για συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, τώρα να μιλήσει ο κ. Καρασάβας που έχει ζητήσει το λόγο και ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα με την τοποθέτηση του κ. Προέδρου. Και μετά έχει το λόγο και ο κ. Χριστόφας και ο κ. Μπουνιάς. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εγώ εκπροσωπώ φορέα. Πότε μιλήσετε. Θα μιλήσετε τώρα κι εσείς. Μετά τον κύριο Καρασάβα, εσείς, κυρία Ντονέλη και ο κύριος Καρασάβα. Επειδή ο κύριος Καρασάβας έθεσε ένα θέμα, τι θα γράφει το πανό κτλ. Λοιπόν, εγώ αν και διαφωνώ σε αυτό που προτείνω, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω ότι μπορεί να μας ενώσει. Κανένα, κύριε Περπεριάτα, μου λέει η γραμματεία μου ότι οι φορείς που εκλήθησαν κατηκτήστη ο πίνακας σε συνεργασία με τη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου. Βαγγέλη, εγώ πήρα την ίδια την Άντζελα του Πετσιανάκη και διαρροπήσα την ίδια. Απλά στο λέω στην λοιπόν, καλά, ναι. Ο Εμπορικός Συλλόγος του Πετσιανάκη δεν είναι στην Ελλάδα, δεν μπορεί να το δει. Έλα τώρα, παππούλησε με κάποιον. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προτείνω κάτι που σας είπα εγώ διαφωνώ, αλλά όμως νομίζω ότι μπορεί να ενώσει όλους τους υπόλοιπους και θα είμαι μαζί. Κανένα κέντρο φιλοξενίας, δεν προτείνουμε εμείς τι θα κάνει η κυβέρνηση, κανένα κέντρο φιλοξενίας στα νησιά. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ομπρέλα που καλύπτει το μόνιμα, το οτιδήποτε τέτοιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ως προς τις κινητοποιήσεις, η Περιφερειακή Αρχή έχουμε την ευθύνη πληρωμής των μαθητικών δρομολογίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Επειδή και εκείνοι πλήττονται από όλα αυτά και αυτούς ενδιαφέρει ο τόπος, θα ζητήσουμε σε κάθε να βάλουν ένα δωρεάν δρομολόγιο στα ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, και στα αστικά. Άλλωστε, ο Περιφερειάρχης είναι μανούλα στο να τα πετυχαίνει αυτά τα δωρεάν. Και ένα τελευταίο. Όχι, είπα τα δωρεάν. Δεν σας είπα χορηγίες. Και ένα τελευταίο. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή, γιατί δεν είμαστε χρυσόψαρα, έχουμε μνήμη όλοι. Να έχουμε μία συνέπεια σε αυτά που θέλουμε. Δεν μπορούμε να θέλουμε άλλα το 18, άλλα το 17 και άλλα το 22. Άρα να μην υπερισχύει, δηλαδή, το λέω γενικώς, ο κομματισμός. Και ένα τελευταίο σε αυτό που ακούστηκε για το ότι έγινε. Ο Περιφερειάρχης προφανώς είχε προδεί τι μπορεί να γίνει, γιατί αυτή είναι άλλωστε και η αποστολή ενός αιρετού, να βλέπει τα πράγματα μπροστά. Θα τον φανερώσω λοιπόν τώρα και θα πω ότι εκείνο το βράδυ που κάει και η Μόρια είχε επαφές και επικοινωνίες με διάφορους που είχαν κοροϊδεύσει, είχε τη λύση να έρθουν δωρεάν προκειμένου να στεγαστούν κτλ. Κτλ. Αλλά δυστυχώς πρώτον δεν του ζητήθηκε η άποψη και όπου την κατέθεσε αυτή δεν έγινε δεκτή. Κανένα κέντρο φιλοξενίας. Τέλειωσα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρασάβας και μετά ο κύριος Καραγιάννης. Για πολύ λίγο. Ναι, θα μιλήσει. Δημήτρη, συγγνώμη για πολύ λίγο. Δεν θέλω να φάω χρόνο. Ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι σήμερα μαζευτήκαμε εδώ, μίλησαν όλοι, καταλάβαμε πάνω κάτω τις θέσεις του καθενός και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις θέσεις του καθενός. Να πω μόνο, γιατί τέθηκαν κάποια ερωτήματα που δεν γίνεται να μείνουν αναπάντητα, γιατί έτσι όπως λέει και ο φίλος μου ο Μυρσινιάς, μένουν κενά. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδοχών ρώτησε ποιο θα είναι το ταβάνι κατά την κυβέρνηση και εν μέσω Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλίνης, του περιβόητου, ο ίδιος ο κύριος Πινταράκης είπε ότι δεν υπάρχει ταβάνι και αυτό θα εξαρτηθεί από τις ροές. Πάει να πει τι αυτό. Γιατί συζητάμε για 3 και για 5 και για 10. Δεν υπάρχει ταβάνι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχει γίνει από το 2000 το Φεβρουάριο του 20 μέχρι και σήμερα, τι δείχνει? Ότι πάμε να κρύψουμε από την Ευρώπη που χρηματοδοτεί το τι ακριβώς θέλει ο κόσμος. Όμως εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύμφωνο που λέει για δομές στοδιεινικές, μόνιμες δομές εφόρου ζωής.
Πώς θα πάρουμε μια τέτοια ευθύνη εμείς τώρα, η περαστική από εδώ, και να πούμε ότι ναι, να γίνει ένα πράγμα το οποίο θα κρατήσει 50 χρόνια. Θα πρέπει όλοι όταν θα πάμε στα συμβούλια μας, όταν θα αναλογιστούμε τι θέλουμε να κάνουμε, να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι μόνιμο αυτό που θα αφήσουμε να γίνει. Και δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να, κατά την άποψή μου, την τοπινή. Ούτε κάνω τον έξυπνο, ούτε περισσότερο από τους άλλους ξέρω. Ακούω τις απόψεις, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω ζήσει και από τις δύο πλευρές το πρόβλημα, από πολλές πλευρές. Και είμαι πολύ προβληματισμένος στην απόφαση που θα πάρω για τον εαυτό μου σε ένα ζήτημα που θα κρατήσει αιώνια. Άρα λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, τάχθηκα του απελθέτω από μου το ποτήριο τούτο, να μην είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει λάθος, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, και να πάμε σε άλλες λύσεις. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ τίποτα. Πολύ τον κύριο Καρασάβα. Ο κύριος Καραγιάννης. Ναι, συνάδελφοι. Εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων. Ναι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έλληνων. Συνάδελφοι, πρέπει να δούμε τι έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα. Αυτός ο τόπος. Και ανάγκες του είναι να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, να στηριχθούν οι αυταπασχολούμενοι, να στηριχθεί ο επιστημισμός, να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία που έχουν μείνει χωρίς προσωπικό και κυρίως να στηριχτεί η μικρομεσαία αγροτιά που είναι ο κύριος κορμός της οικονομίας του νησιού μας και αυτή τη στιγμή στενάζει και από το κόστος παραγωγής και από το κόστος ζωής που είναι δυσβάχτευτο. Σε αυτή την κατεύθυνση, αντί να έχουμε όλα αυτά, τι έχουμε, 150 εκατομμύρια για να φτιαχτεί όχι δομή και κέντρο φιλοξενίας και τέτοιο, φυλακή. Αυτή είναι η λέξη. Φυλακή ψυχών. Να φέρουν ανθρώπους ότι φάνουν φυλακή. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, χτες που συνεδρίασε το ΔΣ της Ομοσπονδίας, πήρε απόφαση ότι θα συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν για το μεταναστευτικό και για να μην γίνει καινούργια δομή στη Βάστρια, αλλά και για να κλείσει ο Καρατεπές. Και να κλείσει μία και να μην να ανοίξει άλλη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει μια κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση δεν έχουμε σταμάτηση από μια μέρα στον δρόμο και θα λυθούν το πρόβλημα. Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχόμενος και μακρύς. Γι' αυτό εμείς συμφωνούμε και με τις δύο προτάσεις που γίνανε. Δηλαδή να πάμε και σε συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα και στην Γενική Απεργία στις 23 του μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραγιάννη. Ναι, εντάξει. Απλά, ναι. Χίλια συγγνώμη, επειδή πριν μπορεί να μην το έδωσα κι εγώ να κατανοηθεί καλύτερα. Τις προτάσεις, ναι, ναι. Εμείς σαν εργατικό κέντρο παίρνουμε την πρωτοβουλία και πάμε σε συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα, λέγοντας πως δεν θέλουμε καμία δομή, αντίθετα θέλουμε και μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και να είναι και αποσυνδεδεμένος από το μετασυνδεστικό. Διεκδικούμε και αυξήσεις μισθούς, μείωση δημοτικών τελών, λέγοντας ότι λεφτά η κυβέρνηση για τη δομή βρήκε και δεν μπορεί να βρει για όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα είμαστε και ανοιχτοί, θα το βάλω και εγώ στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λέσβου και θα συμμετέχουμε και σε συλλαλητήριο και σε συγκέντρωση και σε απεργία όπως κοινάνε αυτό, όπου να συμμετέχουν και όλοι οι φορείς, να έχουν και τα αιτήματά τους σε πλαίσιο εκεί πέρα, να έχουμε και το λόγο να πάρουμε και να μιλήσουμε και από το μικρόφωνο αν χρειαστεί, με κοινό αίτημα. Καμιά δομή πάνω στο νησί. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, προσανατολιζόμαστε εδώ πέρα και 23 του μήνα, από ό,τι κατάλαβα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω στον κύριο Χριστόδο, Πυρδυράκη. Ωραία. Γεια σας. Κουλουμαριέτος Φώτης από το Σύλλογο Ασπίδα. Επειδή εμείς στο παρελθόν έχουμε κάνει 24 ώρα απεργία και μάλιστα πανελλαδική, και ξέρουμε ότι φεύγοντας από εδώ εμείς θα δημιουργηθεί μία σύγχυση στα μέλη μας. Θέλουμε δύο ξεκάθαρες απαντήσεις, πέραν της ημερομηνίας. Αν θα υπάρξει ατζέντα με αιτήματα τα οποία θα επιδοθούν σε κάποιο Υπουργείο που είναι υπεύθυνο όσον αφορά το πρόβλημα που μας απασχολεί και ποιες θα είναι οι κινήσεις που δεν βρούμε θετική απάντηση. Αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, είναι προβλήματα και ερωτήματα που θα τα δεχτούμε από τα μέλη μας, βγαίνοντας από εδώ, γιατί εμείς θα ενημερώσουμε και μετά θα κάνουμε ΔΣ. Και αν δεν υπάρχει θετική εξέλιξη, θα συνεχίσουμε, υπάρχει προγραμματισμός κινητοποιήσεων.
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια κινητοποίηση, μια απεργία, ελπίζεις και πιστεύεις ότι θα επιτύχει. Προφανώς και θα συνεχιστεί αν δεν υπάρχει επιτυχία, αλλά θέλω να ελπίζουμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Επειδή καταλαβαίνετε ότι μη μας γυρίσει αντίστροφα, διότι όταν κατεβεί κόσμος και συμμετάχει και οι καφετέρες είναι ανοιχτές, θα έλκουν τον κόσμο στις καφετέρες, θα πίνει καφέ και δεν θα συμμετείχουν, δεν ξέρω εγώ, στην κινητοποίηση έτσι όπως πρέπει. Εμείς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό και να βρεθούμε εμείς υπέτη στο να υπάρξει αποτυχία. Καταλαβαίνετε. Θα συμμετάσχετε. Θα κάνουμε. Θέλω δύο ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτό που ρώτησα προηγουμένως. Θα συμμετάσχετε. Εμείς θα βγούμε, θα ρωτήσουμε τα μέλη μας, θα κάνουμε ΔΣ και θα πάρουμε απόφαση. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Όλοι οι φορείς. Και γίνει μια συγκέντρωση. Και είναι οι καφετέρες ανοιχτές. Δεν θα πάει ο κόσμος στις καφετέρες. Αυτό δεν θα συμβάλλει αντίθετα ως προς την κινητοποίηση. Εμείς τα πάρουμε όμως. Θέλω όμως δύο ξεκάθαρες απαντήσεις, διότι θα δημιουργηθεί σύγχυση στα μέλη μας και είναι σε πολύ δύσκολος κλάδος. Υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Το έχουμε ξανακάνει και είναι προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο Περιφερειάρχης που είπε ξεκάθαρα ότι προσβλέπουμε στο ότι θα πετύχει η κινητοποίηση. Όσον αφορά την ατζέντα, έχετε ένα δίκαιο. Εννοείται ότι δεν κάνουμε μια κινητοποίηση για να κάνουμε μια κινητοποίηση. Θα υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα η οποία εννοείται θα κατατεθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, όπως έχουμε κάνει τόσες φορές, που λέμε τι ακριβώς θέλουμε, τι ζητάμε. Θα σας τα πει και ο Περιφερειάρχης, είναι συγκεκριμένα τα θέματα. Όμως, όσον αφορά τώρα, για αν θα μείνουν ανοιχτές οι καφετέρειες, προφανώς αν ο φορέας δεν συμμετάσχει, δηλαδή ο σύλλογός σας, πείτε θα συμμετάσχουμε. Γιατί θεωρούμε ότι θα χάσουμε τη δουλειά εκείνη τη μέρα και δεν μπορούμε να την επαναφέρουμε και ότι είμαστε δύσκολα κτλ. Εκ των πραγμάτων, άμα ανοιχτές οι καφετέρειες ή εστίαση γενικότερα, μην πούμε μόνο καφετέρειες, εννοείται ότι ο κόσμος θα πηγαίνει εκεί και θα έχουμε αποτυχία. Γι' αυτό και όλα, αν άκουσες, όλοι μιλήσανε για συντονισμό, για συλλογικότητα, όλοι μαζί να κατεβούμε ώστε να φανεί ότι όλοι μαζί τι θέλουμε αυτό το πράγμα να σταματήσει. Να σταματήσει. Δεν θα θέλαμε ανοιχτές καφετέρειες και να γίνει. Θέλω να κάνω ξεκάθαρη ενημέρωση στα μέλη. Αυτό εγώ χρειάζομαι από σας. Που ζητάτε σαν μέλη σας είναι να μεταφέρετε την ατζέντα που έχουμε εμείς. Αυτό μάλλον, ώστε να τους πείσετε ή τέλος πάντων να τους ενημερώσετε. Χρειάζεται συγκεκριμένη ατζέντα και σίγουρα μέσα σε δύο ή τρεις μέρες είναι πολύ δύσκολο για να το πετύχουμε ακόμα και αν το θέλουμε. Αν καταλήξουμε 23 Δευτέρου. Συγγνώμη τώρα. Αν καταλήξουμε 23 Δευτέρου στο να γίνει το συλλαλητήριο αυτό, εννοείται ότι θα έχουμε κάνει την ατζέντα και την οποία θα την λάβουν γνώση οι φορείς. Το εννοείται. Θα συγκλωμοκωθεί. Να αναγκάψουμε την πρόταση, είναι εύκολο. Επειδή. Έχετε δίκιο και όλοι φεύγουν, αλλά δεν έχει μιλήσει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Χριστόβας. Ο κ. Μπουρνιάς από τη Χίο. Η πρόεδρος πάλι που έχει έρθει από το Βροντάδο, η αγαπητή, γι' αυτό αν κάνετε λίγο υπομονή και ο κύριος Χριστόφας αν μπορεί να τα πει. Επειδή υπόθηκαν όλα απλά, καταρχάς να πούμε ότι αυτό το κάλεσμα που κάναμε εδώ πάντα γίνεται αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που περνάει ο εμπορικός κόσμος, ο κόσμος του τουρισμού, ο κόσμος εστίασης. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα αντισταθμιστικά τα οποία ζητάμε διαχρονικά οι φορείς πρέπει και τώρα να είναι στο τραπέζι. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό και σταματήσαμε, αλλά να μπαίνουν και τα ζητήματα όλα αυτά για την πανδημία και την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του κόστους λειτουργίας όλων των μαγαζιών και του επιχειρηματικού κόσμου. Να πω εδώ ότι, επειδή αναφέρθηκε βέβαια λείπει τώρα ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, η δομή δεν είναι για 3.000 και λιγότερους. Η δομή με βάση τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για 5.000 και είναι μόνιμη η δομή, δεν είναι προσωρινή. Θεωρώ ότι στο διεκδικητικό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά για το κλείσιμο της δομής στο Μαυροβούνι. Είναι τόσο η Βάστρια, είναι και το Μαυροβούνι και πρέπει να είναι και τα δύο. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης όπου θα καταγράφονται οι άνθρωποι, θα περνάνε τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια το άσυλο θα εξετάζεται
εκτός αυτής της ζώνης των νησιών, απλά για να καταγράψω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι αν γινόταν κάτι την επόμενη εβδομάδα θα ήταν πολύ σύντομο. Η πρόταση για τη μεθεπόμενη εβδομάδα έχει μια πρόταση που μπορεί να οργανωθεί καλύτερα. Λοιπόν, ο κύριος Μπουρνιάς, κύριε Χρυσόφα, τελειώσετε εσέ. Ο κύριος Μπουρνιάς. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπεριφυράρχης Αποχείο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί γεωπολαγίτες, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και έχω ακούσει όλους τους προαλήσαντες. Δεν σας κρύβω ότι και στοιχείο έχουμε τα ανάλογα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε σε όλα τα νησιά πως είναι κοινό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο της Μυτιλίνης, δεν είναι μόνο της Χίου, δεν είναι μόνο της Σάμου. Είναι όλης της περιφερειάς. Είμαστε όλοι στα σύνορα της Ευρώπης, της Ελλάδος. Γι' αυτό όλοι μαζί, ενωμένοι, συμφωνώ με τον κύριο Καρβασίλη Σταύρο που έλεγε νωρίτερα όλα τα νησιά, ναι, και το υποστηρίζω, σίγουρα πρέπει και από τα επιμελητήρια και από τα έργα, το υπαλληλικά κέντρα να συμφωνήσουν σε αυτό και θα πρέπει να υποστηρίξουμε καμία νέα δομή, μόνο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης. Αντισταθμιστικά μέτρα σε όλες τις επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου. Σεβασμός στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Θέλουμε ανάπτυξη και όχι απαξίωση των νησιών μας. Σεβασμός σε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου και προστασία του έθνους. Με προστασία συνόρων, με εγρήγορση και πιο εύκολη διαδικασία ασύλου και ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το έθνος που κινδυνεύει. Με σύμφωνη γνώμη, όπως ανέφερα, των επιμελητηρίων, ο αγώνας και ο συντονισμός του αγώνα αρχίζει σήμερα. Όλοι οι εκπαλλαγίτες πρέπει όλοι μαζί και ο λαός πρέπει να είναι μπροστά στις 23 του μηνός, από όλα τα νησιά. Νομίζω έτσι μπορούμε να το κερδίσουμε, γιατί πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει πως σαν πολίτες εμείς αγαπάμε τον τόπο μας και δεν το δίνουμε για κανέναν. Ευχαριστώ. Κύριε... Ευχαριστούμε, ναι. Πριν συμπληρωματικά θα ήθελα να πω κάτι. Μισό λεπτό να τελειώσουμε την κυρία πρόεδρο από την Βροντάδο της Χίου. Να κλείσουμε και θα απειλήσετε. Όχι, δεν θέλω τοποθέτηση. Θα τελειώσει η κυρία από τη Χίου και μετά. Παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, πέστε δύο λόγια. Χαιρετίζω όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και όλους τους φορείς της Λέσβου. Δυστυχώς βρίσκομαι στο νησί για ιατρικούς λόγους και με ένα τηλεφώνημα που έκανα στον κύριο Περιφερειάρχη προσκλήθηκα εδώ σε ένα διάλειμμα εξετάσεων. Δυστυχώς πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει το 1923 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Το 23, ενώ θεωρήσαμε ότι ήμασταν ηττημένοι, κάποιοι άνθρωποι, αιγαιοπελαγίτες, κατάφεραν στη συνθήκη της Λοζάνης και μας περιέλαβαν μέσα σαν περιοχή όπου οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί δεν πρέπει να υπάρχουν για εθνικούς λόγους και μόνο και όχι για ανθρωπιστικούς ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί, στους ανθρωπιστικούς λόγους, οφείλουμε να είμαστε αυτό που πρέπει απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, συνολικά σαν Ελλάδα. Η περιοχή είναι ευαίσθητη. Τα σύνορα είναι ευαίσθητα. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Βεβαίως όλο αυτό έχει και τις παράπλευρες απώλειες που είναι πολύ σημαντικές. Οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές σε κάποιες περιπτώσεις. Το τοπικό συμβούλιο του Βροντάδου θεωρεί ότι ναι, πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν τα νησιά του Αιγαίου που αποκτήθηκαν με τόσους κόπους, τόσες θυσίες και τόσο αίμα, με πλάσματα δικαίου και μέσα από ειδικές συμφωνίες και με γκριζαρίσματα στις περιοχές, να τίθονται υπό αμφισβήτηση. Ο Βροντάδος τουλάχιστον είναι πάντοτε μπροστά στις κινητοποιήσεις
και θα εξακολουθήσει να είναι, εσείς όμως. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να είναι τα άριστα δυνατά και αν υπάρχει κάποιο θέμα το ξεπεράσετε γρήγορα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρόεδρο. Η κυρία Κυρίτση και μετά ο κύριος Φιλάνης. Εγώ, αγαπητοί συντοπίτες και συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω αυτή την σημερινή θα μαζέψουμε τώρα συνάντηση. Να ναι. Στέλνοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης στους, από ό,τι βλέπω εδώ, 20 συμπολίτες μας, στοιχείο που καλούνται για προανάκριση για τα γεγονότα που έγιναν στοιχείο. Μεταξύ αυτών είναι και ο Παντελής ο Μπουρνιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης, είναι και ο Παντελής ο Βρουλής, είναι και ο Στέλιος ο Καμπούρης, είναι και ο Νίκος ο Νύχτας, ο Παντελής ο Μπουγδάνος, ο Γιάννης ο Καραβασίλης, ο Μάρκος ο Σκούφαλος, ο Γιώργος ο Αγιοργούσης, ο Μανώλης ο Στάθης, η Ερμιόνη η Φρεζούλη, τέλος πάντων οι αιρετοί οι οποίοι συμπορεύθηκαν μαζί με την τοπική κοινωνία και εμπόδισαν τελικά τα μηχανήματα του εθνικού μας, τέλος πάντων, εργολάβου για εκτέρνα να κατέβουν στο νησί της Χίου και να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες της δομής. Θα ήθελα αυτό το μήνυμα συμπαράστασης να βγει από αυτή τη σημερινή συνάντηση στους συναδέλφους μας που αύριο μεθαύριο έχουν κληθεί σε προανάκριση για τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στη Χίο. Δεν θέλουμε τα κέντρα που σχεδιάζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Κουζινόπουλο από τον πρόεδρο, ως πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυτιλήνης. Γεια σας. Τελευταία σύντομη τοποθέτηση. Ευχαριστούμε καταρχάς και για την πρόσκληση συμμετοχής ως κοινότητα Μυτιλήνης. Αυτό που σύντομα θα πω, γιατί το έχουμε εκθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, είναι η θέση της δικής μας κοινότητας για καμία νέα δομή και ουσιαστικά να υπάρχει ένας χώρος καταγραφής μικρός στον οποίο να γίνεται απόδοση του ασύλου σε ανθρώπινες συνθήκες και να αποχωρούν οι άνθρωποι και πάντα υπό τη σκέπη και την συνεννόηση και συνεπικοινωνία της περιφέρειας με τους δύο δήμους σε κάποιο χώρο ο οποίος θα βρεθεί από κοινού. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτή την θέση, αυτό σας το λέω τώρα. Απλώς ήθελα είτε να συστήσω είτε και να ρωτήσω την περιφέρεια, την περιφερειακή αρχή, τον περιφερειάρχη, αν η ημέρα που αποφασίζεται τώρα ως 23 Φεβρουαρίου για μια πρώτη, μια αρχική κινητοποίηση, θα πλαισιωθεί στη συνέχεια και με κάποιες μορφές διαπραγμάτευση, είτε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε προς την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να συνεχίσει και αυτό να δομηθεί περισσότερο και να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε όλοι. Δηλαδή, ξεκινάμε, σχεδιάζουμε μια κινητοποίηση και εν συνεχεία να το πλαισιώσουμε αυτό μετά και με διαπραγμάτευση σαν νησί, σαν περιφέρεια, σαν νησιά μάλλον, και σαν περιφέρεια προς όλους τους αρμόδιους περαιτέρω πια φορείς πάνω από εμάς για να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, έτσι θα γίνει. Όπως το λέτε. Και μάλιστα θα ζητηθεί, το έχουμε συζητήσει εδώ, ότι χρειαζόμαστε στο Βόρειο Αιγαίο ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα μετά από αυτά που τραβήξαμε και τραβάμε. Ζητάμε να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ναι, δεν θέλουμε δηλαδή η εκδήλωση αυτή να είναι του φεκιά, να είναι πραγματικά η έναυση για να ξεκινήσει μετά περαιτέρω. Από εσάς τους φορείς εξαρτάται να είναι ντουπλεδιά. Να μην είναι τυφεκιά. Περιφερειάρχη, να το φτιάξουμε το πρόγραμμα και να τους το πάμε. Όχι να ζητάμε. Να τους το φτιάξουμε και να το πάμε. Αυτό που είπα, το ειδικό αναπτυξιακό. Να το φτιάξουμε και να τους το πάμε. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί πιστεύω θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, να μην. Γιατί έχουμε. Λευτέρη, σαν επιτρόπιο. 2,5 ώρες. Κύριε Παπαγιάννου, εσείς, μήπως θέλετε. Όσον αφορά τις κινητοποίησεις, την τιμή. Ναι, ναι. Κύριε Περιφερειάρχε, καλείστε να διαχειριστείτε μια κρίση. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι για κάθε κρίση υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες ασφάλειας. Άκουσα όλους τους προλαλήσαντες και θα συμφωνήσω κι εγώ, και αυτή ήταν και δική μου εισήγηση, αν με ρωτούσατε, ότι πρέπει να γίνει μια παλαισβιακή κινητοποίηση. Η οποία όμως θα πρέπει να απαντά σε κάποια ερωτήματα. Τι θέλουμε, γιατί το θέλουμε. Παρακαλώ.
μη φωνάστε λίγο να τελειώσει ο κύριος Παπαϊωάννου να πω να ψηφίσουμε, έλατε. Ναι. Η κινητοποίηση, λέω, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να απαντά στο τι θέλουμε, γιατί το θέλουμε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ποιοι είναι αποδέκτες, ποια θα είναι η δική μας πρόταση, γιατί δεν γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να έχουμε συγκεκριμένη δική μας πρόταση. Και τέλος, αν θα βρούμε κλειστές πόρτες, ποιο θα είναι το δικό μας plan B. Κατόπιν αυτού κλείνω, δεν θέλω να κουράσω, τα αντιπαρέχουμε όλα. Ξανακλείνουμε τη διαχείριση κλήσεων, κύριε Περιφερειάρχα, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να καθορίσουμε τους σκοπούς και αιμονή σε αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μη φεύγετε όμως οι φορείς λίγο, κυρία Κυρίτση, κύριε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε το τι κάνουμε. Έχουμε τρεις προτάσεις εδώ πέρα, να το κλείσουμε. Ελάτε λίγο πίσω, κυρία Κυρίτση. Ελάτε, εσύ, τώρα δεν χρειάζεται να φωνάζω τα μικρόφωνα. Κύριος Μαμολής. Ελάτε λιγάκι, ελάτε λίγο. Μαμόλη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Κύριε Μαμόλη! Ελάτε εδώ, μη φωνάς για να φύγεις, να κάτσεις και εδώ στην απόφαση. Έλα. Και ο κύριος Βάλης, να κάτσεις κάτω να τα αποφασίσουμε. Ο κύριος Καρασάβας, να καθίσει. Σας βάλω συντάξει τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Δεν ξέρω, έχουν γίνει αυτές οι τρεις προτάσεις. Θα διαβάσω και καταλήγουμε σε κάποια. Ένα είναι το γεγονός που είπε το εργατοπαλληλικό κέντρο και κάποια άλλοι δύο φορείς, του οποίου αυτή τη στιγμή δεν μου είναι, ότι μιλάνε για ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη το απόγευμα. Το οποίο εννοείται, σε αυτό που έχουν καταλήξει όλοι είναι σε ένα γενικό συλλαλητήριο σε Χίο και σε Μυτιλίνη για Τετάρτη 23 Δευτέρου. Ώστε να έχουμε το απόγευμα. Ώστε να έχουμε και... Το απόγευμα, με συγχωρείτε, νυχτώνει εύκολα και παρισφύγουν διάφορα στοιχεία. Μέρα μεσημέρι, 11 η ώρα, για να μπορούν να έρθουν και τα χωριά. Αφού θα υπάρχει και απεργία, αφού θα υπάρχει και απεργία, δηλαδή θα συμμετέχουν και άνθρωποι εργαζόμενοι, να γίνει πολύ. Ωραία. Άρα, καταλήγουμε σε γενικό συλλαλητήριο, σε Χίο και Μυτιλίνη. Τετάρτη 23 Δευτέρου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Απλά θα πρέπει να βρεθούμε... για τη Λέσβο, αφού πάνε και στη Μυτιλίνη, και στη Χίο. Λέσβο, απλώς θα γίνει στη Μυτιλίνη. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στην Ίσο Λέσβο, στην πόλη της Μυτιλίνης, για να το θέσουμε σωστά, λοιπόν, και αντιστοίχω στη Χίο, Τετάρτη 23 Δευτέρου 12 η ώρα, απλά θα πρέπει να μιλήσουν όλοι οι φορείς ώστε να καθορίσουμε το πλαίσιο στην ατζέντα την οποία θα έχουμε για το τι ακριβώς ζητάμε, το οποίο αυτό που είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μυτιλίνης, ο κ. Κουζινόγλου, για να προχωρήσουμε και περαιτέρω, όχι μόνο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κ. Φιλάνης, για να μπορέσουμε να προσπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Μα έβαλε ο Περιφερειάρχης αυτό που έβαλε, ναι, το ότι ζητάμε, ακριβώς γιατί έχει πληγεί η τοπική οικονομία των νησιών από το προσφυγικό, την χάραξη και δημιουργία ενός νέου ειδικού σχεδιασμού αναπτυξιακού για τα νησιά, μπορεί να είναι, νομίζω ότι καλύπτει όλους, και εστιατόρες και ξενοδόχους, όλους και αγρότες κτλ. Προκειμένου να αναστρέψουμε το πλήγμα που έχει πάθει η τοπική οικονομία. Ναι, σαφώς ότι αυτό, λέω ότι αυτό, όχι αντισταθμιστικά. Αφήστε το του αντισταθμιστικά, γιατί θα δω τα 7 εκατομμύρια και μπράβο μας. Δεν θέλουμε αντισταθμιστικά, δεν εξαγοραζόμαστε. Θέλουμε δημιουργία ειδικού, αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, σχεδιασμού αναπτυξιακού για τα νησιά, το απαιτούμε από την κυβέρνηση. Απλά να προσθέσω... Το μαυροβούνι να βάλουμε. Βεβαίως! Πάνω σε αυτό το αναπτυξιακό που εννοείται ότι συμφωνούμε, απλά να προσθέσουμε ότι... Όταν λέμε καμία νέα δομή, όπως ελέγχθη, κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, το μαυροβούνι. Δεν νέα. Ότι περιλαμβάνουμε και το μαυροβούνι. Κυρία Αντωνέλη, κυρία Αντωνέλη. Στολή φιλοξενίας το είπε και αυτό είναι. Ναι.
καμιά δομή φιλοξενίας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και αυτά που περνάνε τώρα οι κάτοικοι των νησιών μας. Την ακρίβεια. Μισό λεπτό. Όταν... περιμένετε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, περιμένετε παρακαλώ, να απαντήσω στην Αρλαία. Όταν ζητάμε, άκουσε, άκουσε. Στο ειδικό αναπτυξιακό. Όταν ζητάμε ειδικό αναπτυξιακό. Βεβαίως. Όταν θέλουμε μόνιμα μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Βεβαίως. Κυρία Αντωνέλη, να κάνω διαδικαστικά μια πρόταση. Μια διαπαραταξιακή από εσάς να φτιάξει το πλαίσιο και να το στείλει στους φορείς για να αποφασίσουν. Δεν θα το λύσει, δεν θα λυθεί τώρα έτσι. Για το σωστά, τι, ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο, μια διαπαραταξιακή του περιφερειακού. Ωραία, διαπαραταξιακή. Να το φτιάξει για να το στείλει στους φορείς. Τώρα προέχει να οργανωθεί 23η του μηνός. Αυτό προέχει. Δεν αρχίσουμε τώρα και πλεχτούμε το αναπτυξιακό, ή θα λέει μέσα. Δεν είναι φαίνεται. Εντάξει, εντάξει, το κάνουμε έτσι. Ακούσατε. Κατά την άποψή μου, η λέξη Μαυροβούνη καρατελώς πρέπει να υπάρχει. Όχι, βάλτε το φιλοξενίας, αλλά θα πρέπει να γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ούτε στη Βάστρια, ούτε στον Καράντεπέ, ούτε πουθενά. Ακούστε λίγο, γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό επιλέχθηκε ως μια ανάγκη που προέκυψε από την αυτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ενώ υπάρχουν μηχανήματα στη Βάστρια, αυξάνεται και πτυθύνεται ο Καράντεπέ. Δηλαδή, μπαίνουν σπιτάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, αποτελεί και αυτό πληγή. Άρα λοιπόν θα πει και ο Καράτες πες. Ο Περιφερειάρχης με τους αρχηγούς των παρατάξεων, κλείστε τώρα ένα ραντεβού, να βάλετε και αυτό, αλλά και το τι θα ζητήσουμε, αυτό που είπαμε και από πού, το ειδικό αναπτυξιακό, το ΦΠΑ. Καλά, να μην το λύσουμε αυτό, είναι πιο μακρύ. Το αναπτυξιακό θέλει δουλειά. Μα για να. Βεβαίως ότι δεν περιέχει όπως το λέτε, αλλά αν θυμάμαι, κύριε Σπυλάνη, επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι, είχαν έρθει εδώ και είχαν ζητήσει τις προτάσεις των φορέων για να φτιαχτεί ένα ειδικό αναπτυξιακό. Ας ζητήσουμε εμείς από την κυβέρνηση και να έρθουν εδώ οι υπουργοί και να τους πούμε τι θέλουμε. Δεν ήθελα να το φέρω στη συζήτηση. Το 17. Υπήρξε ειδικό αναπτυξιακό Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Που έγινε όμως μετά από με τους φορείς. Βέβαια δεν ξέρω τι έγινε. Συγγνώμη. Κύριε, συγγνώμη. Κάθε πρώτη το 17. Γιατί το ανοίγουμε πολύ το θέμα. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η οργάνωση, η σωστή οργάνωση 23 Δευτέρου. Δεύτερον. 23 Δευτέρου. Ναι, 23 Δευτέρου. Καθώς επίσης και την ατζέντα την οποία πρέπει να γνωρίζουν οι φορείς, γιατί διεκδικούμε αυτή την. Μάλλον τι διεκδικούμε και κάνουμε αυτή την κινητοποίηση. Εντάξει. Θα γίνει συνάντηση ακριβώς με τον Περιφερειάρχη, η αρχή των παρατάξεων και θα κάτσουμε. Θα σας γνωστοποιήσουμε εσάς.